Σαββατοκύριακο, Σαββατοκύριακο. Θέλω στη δουλειά. Κάνω τσάλες τους τραγουδιστάδες της εκπομπής. Και όλα πάνε καλά. Να βγουν να ερμηνεύσουν αυτό το Κύριακο, το άσμα. Κύριακο, και τέλος στη δουλειά. Στην ενότητα να η ευκαιρία που κατά καιρούς Κύριακο, Σαββατοκύριακο, κάνει την εμφάνισή της ατάκτως στην ταπεινή μας εκπομπούλα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Είναι το λόγο επειδή έξτρα βαγκάζα Σαββατοκύριακο, Σαββατοκυριακιακό και τέλος τη δουλειά. Και τέλος τα ξυπνήτα Σαββατοκύριακο, Σαββατοκύριακο. Αλλά η δουλειά δεν τελειώνει ποτέ. Καλά, μπορεί να έρχονται τα Σαββατοκύριακα, αλλά εμείς εκεί στο μετερίζει, στις εμφανίσεις, στα τραγούδια, στον πόνο, στους καημούς, και όλα πάνε καλά. Για να μην σας λείψει η διασκέδαση επουδενή. Εμφανιζόμαστε σήμερα το βράδυ δηλαδή, σε αυτό θέλω να πω, στο Άπαν στη Νεάπολη, για τους φίλους φίλαθλους των δυτικών συνοικιών. Enjoy the space, enjoy όλο αυτό που θα μας συμβεί για ακόμη μια ημέρα, Παρασκευούλα κιόλας. Όσο να είναι, ένα τσικ πάνω, ένα level είναι ανεβασμένη. Όχι η τόνη, είναι ανεβασμένη με ήττα η διάθεση. Παρασκευή 19 του μηνού σήμερα, 19 του Απρίλη. Άγιος Θεόδωρος και οι συναυτών Φίλιππα, Διόσκορος, Σοκράτης και Διόνυσος εορτάζουνε. Αλλά μου δίνει ως ονόματα έτσι γκράντε που θα τα ευχηθούμε και θα τα μνημονεύσουμε, τα Φιλίππα, Φιλιππία και Φιλιό. Το θηλυκό, όχι ο Φίλιππας δηλαδή. Χρόνια πολλά λοιπόν στις εορτάζουσες και μόνο. Με τον ήλιο να ανατέλει στις 7 παρά 16 να δεις 8 και 4, σελήνη 15 ημερών. Παρασκευούλα μας είναι έτοιμη να μας υποδεχθεί. Παρασκευούλα και όλα σήμερα λέει φιλελληνισμού και διεθνούς αλληλεγγύης είναι σήμερα. Λόγω επειδή σαν σήμερα το 1824 έφυγε από τη ζωή ο Λόρδος Βίρονας, ο πιο γνωστός και ο πιο γκράντε φιλέλληνας εκείνης της εποχής, αλλά έμεινε να τον μνημονεύουμε εσαΐ. Καλημέρα και σε όλους τους φιλέλληνες. Φαντάζεστε να υπάρχει κόσμος ο οποίος δεν είναι αντιμέτωπος με την πραγματικότητα. Λέω κάτι, Εράσμους ας πούμε, που θέλουν να μάθουν καλύτερα ελληνικά και θέλουν να ενταχθούν πιο ομαλά, να αντιληφθούν περισσότερο την πραγματικότητα, την ελληνικιά και δει τις πόλεις μας και να ακούνε λόγο επειδή. Δεν θα ξεχάσουν όλα. Καλημέρα και στην πρώτη μας γραμμούλα που μας κάνει ποδαρικό. Καλημέρα. Καλώ την Κατερίνα. Τι κάνεις? Είμαι πάρα πολύ καλά, εσύ? Εγώ καλά είμαι, ανησυχάζω. Αν δεν μόλις σε κλείσει θα κάνω ένα καφέ να πιω. Α, νόμιζα μόλις με κλείσεις θα κοιμηθείς. Όχι ρε, σε κοιμήθηκα αρκετά. Αλλά α, πόση ώρα κοιμήθηκες? Κοιμάμαι αρκετά, 8 ώρα. Μπράβο ρε Κατερίνα μου, μπράβο ρε Κατερίνα μου. 9 ώρα, εξαρτάται. Εξαρτάται τα κέφια. Σωστά, από την ίστα εξαρτάται το πόσο θα κοιμηθείς. Αχ, πες μου τέτοια έτσι να τα ακούω κι εγώ και να χαίρομαι. Ναι, κοίταξε ρε Πάμπη, όσοι είναι εστιματίες, δεν μιλάω για μένα τώρα. Όσοι είναι ελεύθεροι κοιμούνται. Σωστό. Όσοι είναι ελεύθεροι και δεν έχουν, όχι παντρεμένοι. Ναι, παντρεμένοι έχει μυρ. Και χωρίς δεσμό, ναι, ζουν καλύτερα. Φυσικά και ζουν καλύτερα, έχουν το κεφαλάκι του σύζυγο. Το κόσμο, ότι άμα πέφτει, ναι, μετά θα μετανιώσει. Α, μετά. Αλλά άμα ζουν κατά κέφαλα, δεν μπορεί να το ελέγξει. Αχ, έτσι, τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Αλλά όσοι είναι ελεύθεροι και ζουν έτσι με παρέες, φίλους, ναι, που σε συμπέζει μουσική τώρα, βγαίνουν είναι έξω. Το καλύτερο που έχει ένας άνθρωπος. Πίνουν. Είναι αισθάνεται να γίνονται κροκόδιλοι με τα κοιμούνται στο φω. Όχι, να πίνουν, όχι. Κανονικά, στο μέτρο. Όσοι έχουν τη δυνατότητα να βγουν παρέες φίλους, ναι, είναι η καλύτερη, το καλύτερο που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος στη ζωή του. Μάλιστα. Μετά την ηλικίωση, έχει πάντα. Μάλιστα. Στα 17, στα 18, στα 20, στα 25. Μάλιστα. Και θέλω να σας ρωτήσω κάτι.
Όχι, ήταν ωραίες οι εποχές του. Βγαίναμε, γυρνούσαμε. Ωραίες εποχές. Τι ωραία τα μπαράκια. Πίναμε τα σφινάκια. Ναι. Αλλά τώρα... Και τώρα ωραίες εποχές είναι. Έχω περάσει σε άλλη φάση. Τι να κάνουμε. Ορίμασες. Ορίμασες. Μάλιστα. Έγινε Κατερίνα, μου σε ευχαριστούμε. Να έχουμε να. Θέλουμε. Τι ώρα τι μου θυμίζει. Γιατί βγαίνω εγώ σάμα τη. Μου θυμίζει τα δικά μου κλεισμένο σε ένα σπίτι μέρα νύχτα. Σαν το Κωνσταλέξη έχω γίνει. Άστα να πάνε, μην τα συζητά. Φιλιά, τσάω Κατερίνα μου. Τσάω, τσάω, τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα μα. Καλημέρα, δεν μα περίμενε εδώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα πάντα. Καλώ το να. Πώ γίνεται Παρασκευή και βγαίνει πάντα έξι. Θέλεις να το εορτάζεις κι εσύ. Είναι εορταστική μέρα. Παρασκευή το έχουμε πει. Είναι η αγαπημένη μέρα. Βέβαια. Εννοείται. Για μένα είναι η ωραιότερη μέρα της εβδομάδας. Έτσι. Βέβαια αυτή τη εβδομάδα θα είναι και Κυριακή, έτσι. Μάλλον η Δευτέρα θα είναι η καλύτερη μέρα, νομίζω. Και η Δευτέρα θα είναι και η Κυριακή θα είναι. Βέβαια Κυριακή θα πέσει πολύ κούραση. Ναι, άμα είναι έτσι να μην τα παίρνετε ρε, τα πρωταθλήματα, θα μπορείτε να κουράσεις. Ναι. Νομίζω ότι η καλύτερη μέρα θα είναι η Δευτέρα όταν θα σηκωθείς να πας στη δουλειά και θα αντιμετωπίσεις. Και θα ανοίξει το ραδιοφωνάκι. Θα ανοίξει το ραδιοφωνάκι, αλλά θα αντιμετωπίσεις και άλλους φίλους έτσι. Όχι όχι ομοειδεάτες, να το πω καλύτερα. Ναι. Αυτή είναι η πεντουσία του αθλητισμού. Ναι. Αυτή είναι η πεντουσία του αθλητισμού. Βέβαια, περιμένω από τον ΠΑΟΚ να συνεχίσει να παίρνει κούπερ και τα επόμενα χρόνια. Έχω πει ότι δεν με ενδιαφέρει να παίρνω κάθε χρόνο όπως θέλει να παίρνει ο Ολυμπιακός, χρόνο χάρη, αλλά σε ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα να παίρνει σε μια δεκαετία 2-3 πρωταθλήματα. Εντάξει, θα φανεί, να σου πω κάτι τώρα, δεν ξέρουμε, δεν μπορούμε να βγάλουμε πορίσματα, αλλά θα φανεί του χρόνου ή μάλλον θα φανεί όταν θα έρθει μία αγγέλα για την ομάδα. Αυτό. Διότι εδώ και ένα χρόνο ανέπαφα έχουν περάσει. Ναι, θα έρθει η αγγέλα, θα έρθει, φίλε, μαθηματικά κάποια στιγμή έχει την αγγέλα, για όλους έχει την αγγέλα. Ναι, αυτό. Έτσι. Εκεί θα φανεί, ας πούμε, το τρόπος διαδικασίας. Γιατί... ήταν και η Manchester City που έχουμε σχεδόν τότε. Ναι, όχι. Φέτος, η Ρεάλ από τον Άγιαξ. Ξέρω εγώ, ήρθε ένα αρνητικό αποτέλεσμα την Παναχάικη και ήταν έτσι λίγο γκουχμούχ. Θα μου πεις την Παναχάικη από ομάδα Β' Εθνικής. Να μην γκρινιάξεις. Από την άλλη. Υπάρχει και ένα δίκιο σε αυτό. Μάλιστα. Ναι, αλλά εξετάζω ότι στο στόχο του πρωταθλήματος ήταν όλοι πάρα πολύ συγκεντρωμένοι. Και γι' αυτό το λόγο πήγα και τρένο. Το κύπελλο είναι διαφορετικό. Ναι, ή επίσης, ας πούμε, μπορεί και να μην πάρεις φέτος το κύπελλο. Και εκεί είναι ένας τρόπος. Όλα είναι πιθανά. Γιατί και η ΑΕΚ τρίτη, άμα καταφέρουμε και περάσουμε τον Αστέρα και παίξουμε με την ΑΕΚ που είναι τα πιο πιθανά σενάρια, και θα το δει και αυτή λίγο πιο, ας το πούμε, πατριωτικά θα το πάρει. Όχι μόνο πατριωτικά, να χάσει το τελικό από τον ΠΑΟΚ. Θα έχει και περισσότερο χρόνο προετοιμασίας και περισσότερο χρόνο συγκέντρωσης. Διότι... και εμείς σίγουρα θα είμαστε από τα πανηγύρια του πρωταθλήματος, όλα αυτά μπορεί να επηρεάσει. Λοιπόν, θέτω ένα ερώτημα, δεν ξέρω αν έχει συζητηθεί καθόλου στα ράδια, διότι εντάξει, το πρωτάθλημα το παίρνεις αυτό και τα λοιπά. Έρχεται το Πάσχα και μένει μια αγωνιστική, η οποία ναι μεν είναι αδιάφορη, αλλά τίθεται ένα ζήτημα αυτό της διατήρησης του αίτητου. Ή τι σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα κατεβεί αδιάφορο σε καμία των περιπτώσεων και θα κατεβεί και φαντάζομαι με τους πιο έτσι βασικούς ή όχι. Και εγώ αυτό φαντάζομαι. Ναι. Γιατί εντάξει υπάρχει έτσι ας πούμε ένα θέμα και είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό ας πούμε γιατί τι κουνάει ο άλλος εκεί πέρα, τι φρετσάγια εδώ με κάνει φασαρία. Είναι σημαντικό φίλε και εγώ ένας από τους λόγους που ήθελα να τελειώνει το πρωτάθλημα στη Λάρισα όχι ότι με πείραξε στο παλιά, ήταν ότι να πανηγυρίσουμε. Ναι. Δύο αγωνιστικές πριν τελειώσουμε, δηλαδή να έχουμε δύο εβδομάδες πραγματικά ας πούμε, μέχρι το Πάσχα, να ερεμήσουμε για να πάμε στο τελικό του κυπέλου όχι μέσα στα πανηγύρια μας ας πούμε. Ναι. Τέλος πάντων, τώρα μην σκεφτόμαστε μια εβδομάδα πιο... Ας κοιτάξουμε σύντομα αυτό το διήμερο που έρχεται και βλέπουμε από Δευτέρα, έχει ο Θεός. Καλά, εννοείται αυτό το διήμερο. Μάλιστα, θα πας. Διαβάσαμε και το αύριο, εννοείται θα πάμε. Διαβάσαμε και το άρθρο στο SDNA για το παιχνίδι με την Παναχαϊκή, το χαμένο πρωτάθλημα στην ουσία και χάρη το πρωτάθλημα. Το 3-5. Ένα μάτς στο οποίο... Το 3-5 το 73. Στο οποίο πολλοί κόσμος σταμάτησε να πηγαίνει γήπεδο τότε του ΠΑΟΚ. Ο πατέρας μου, ας πούμε, αυτό μας διηγούτανε στο σπίτι, ότι είχε σταματήσει να πηγαίνει γήπεδο από εκείνο το παιχνίδι. Ήτανε μέσα και το είχε δει.
Οπότε μπορεί αυτό. Ναι, γιατί οι φήμες λέγανε για δωροδοκία επιτυχίας παικτών του ΠΑΟΚ, αλλά ήταν το, το αντίθετο. Ναι, δεν μπορείς να ξέρεις, δεν μπορείς να πεις τίποτα. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Μπορείς να πεις τίποτα, δεν μπορείς να πεις, αλλά στα δικαστήρια γιατί έγιναν δίκες για αυτό το πράγμα. Αν διάβασες το άρθρο χθες, δεν το διάβασα, δεν το διάβασα. Ναι, ναι. Επιστήμονας αποδείχθηκε, γιατί ομολόγησε και παίκτης της Παναχαϊκής, ότι χρηματιστήκαμε για να τα δώσουμε όλα, τέλος πάντων. Μάλιστα. Αυτό. Τέλος πάντων. Έγινε. Σε χαιρετούμε. Αυτά. Φιλιά, καλημέρα, φιλιά, καλημέρα. Καλά πανηγύρια. Τσάου. Χαιρετίζω και τον φίλο μου τον Νίκο, ο οποίος ήρθε να με επισκεφτεί. Και τι, κάτι μου έφερες εδώ, Grand Group κάνουν τα τέτοια. Όχι, εδώ ανακατεύω τον καφέ που έκανα. Α, ναι. Έφερα από το σπίτι, εδώ τον ανακατεύω. Έχουμε και εδώ καφέ να κάνουμε. Τα άλλη πήρα από εδώ. Όχι, το βάζω σε γάλα. Εκεί έφερα. Αυτό κάτι με έφερες. Σταφιδωμένες ελιές Χαλκιδικής από την προηγούμενη. Έχει τσουμπουράκι εδώ να ανοίξουμε. Όχι, δεν κάνει. Ώρα εργασία εσύ. Εντάξει, και συνεργασία. Με αυτό, αν και όταν τραγουδάω, δεν θα πρέπει να πίνω. Που δεν πίνω, ρε παιδί μου, αλλά τέλος πάντων. Δεν πίνεις, καταπίνεις. Τα λες αυτά, ρε, τον κόσμο μας. Ακούγε μαγαζάτορες. Νερό, αγόρι μου, νερό. Νερό, σοδίτσες. Αφού υδρώνεις, υδρώνεις. Έτσι, έτσι, ακριβώς, έτσι ακριβώς. Ο οποίος ο φίλος μας ο Νίκος είδε με φανέλα του Άρη, εδώ να πανηγυρίσει και αυτός, ας πούμε, το τρόπο για την πόλη. Βέβαια, πάνω από όλα Θεσσαλονικιός. Μάλιστα, τέλος πάντων. Δεν θα αρχίσουμε τώρα τις γεωγραφίες και αυτά. Όχι, είπαμε. Σήμερα Παρθενόπη. Έτσι, μάλιστα. Δεν έχει ούτε φιτιλιάσματα ούτε τίποτα. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα, παιδί. Καλώς τώρα, καλώς τώρα. Καλημέρα σε όλους σας, δηλαδή. Καλημέρα, καλημέρα, φίλε. Οι όλοι είναι Νίκος. Νίκος και Πάπης. Και όλοι, κάτσε ρε. Άρχισε οι υπόλοιπους, τους ακροατές. Δεν είμαστε μόνοι μας. Την ομίγυρη. Τους συνδετημόνες. Είμαστε λίγοι, αλλά δεν μασάμε. Εσείς εκεί πέρα μαθάτε κάτι, τέλος πάντων. Όλο κάτι υπάρχει. Μεταφορικά συνδεδεμένα. Εμείς ποιοι εμείς. Εμείς γύρω από ένα τεράστιο τραπέζι τώρα. Λοιπόν, εμένα σήμερα μετά τη δουλειά ξεκινάει ένα τριήμερο. Αμάν. Φοβερό δεν είναι. Δηλαδή και Δευτέρα. Κοίταξε, θα κατέβω στο παιχνίδι. Από πού θα κατέβεις, όταν λες από πού. Αριδέα. Α, Αριδέα, εντάξει, κοντά. Λοιπόν. Δεν έχω βάλει στόχο πότε θα γυρίσω. Θα γυρίσεις ή θα σε πάνε. Παίζεται και αυτό. Μήπως σε πάνε τίποτα προς τα πίσω. Σωστό. Αυτό είναι όντως, βάζεις μια παράμετρο που δεν τη σκέφτηκα. Λες, τι θα κάνω. Τι θα γίνει. Ναι, πώς θα γυρίσει ο κόσμος. Βέβαια, τώρα μπορεί να ξενερώσουμε να γυρίσουμε εδώ. Πιθανόν να αδυνατεί από μόνος του. Έχουμε κέφι και να κρατήσουμε τα ξημερώματα. Είναι το μόνο σίγουρο. Γιατί να βάλω όρια από πριν. Σωστά, σωστά. Έχεις πάρει, δηλαδή, θα ζητήσεις, ζήτησες φιεστο δάνειο, φιεστο δάνειο λέω, φιεστο άδεια, φιεστο ρεπό. Επάπειρον, όχι επάπειρον. Σήμερα το... Επαόριστον. Σήμερα θα ζητήσουμε. Το αφεντικό τι ομάδα είναι. Γιατί δεν θες. Αυτός ήταν και δικός μας. Τα αφεντικά Ολυμπιακή είναι πάντα. Οπότε θα κατανοήσει. Είναι ένα θέμα. Λοιπόν... Τι παράσυντα ακούω, κάτι για Ολυμπιακό. Όχι, άμα θα είναι Ολυμπιακό, σας πω, θα σου να δώσω. Επειδή το αφεντικό της πόλης είναι ο Άρης, πιθανόν να είναι Άρης. Εδώ δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Έτσι. Εξ αφορμής αυτού και ο Πασχάλης έχει πει μια μέρα ότι θα έρθει εδώ στην περιοχή μας να... Ναι, είπε το Πάσχα, το Πάσχα έκλεισε 6-7 μέρες. Α, το πω, ναι. Ας προσέχει γιατί εδώ... Έχουν πλάσει μια λάθος εικόνα. Όλη η επαρχία, η ενδοχώρα της μακεδονική ενδοχώρα τέλος, είναι όλοι σε αυτούς τους ρυθμούς. Εδώ έχουμε και συνδέσμους τέτοια. Ξέρω, αυτοί οι Αργενοί συνήθως, επειδή οι περισσότεροι συνδέσμοι είναι πανιά, βλέπω το δικό μας, ας πούμε, βλέπω ένα πανί στο Χαριλάου και πέρα γράφει Αριδέα. Άρη, ιδέα, μήπως λέει, γιατί έχει και τέτοιο πάνω. Θύρα ένα, ηρολογίτες. Υπάρχει ένα πανί, αλλά αγνοείται η τύχη του. Του οποίου πάει μόνο του, λες. Μόνο του πηγαίνει έρχεται. Κάποιος το φέρνει, ρε παιδί μου. Δεν υπάρχει, εννοώ, έδρα, δεν έχει βάση, δεν έχει γραφεία, δεν έχει... Καλά, όλος ο λαός του Άρη ήρθε σήμερα στο στούντιο σου. Ήρθε κι άλλος Αριανός. Ούτε Άρης να παίρνει πρωτάθλημα. Εκκρύβονται, μαζεύονται. Την ίδια λογική, δηλαδή το πανί που πήγε στο Βόλο είχε γραφεία. Άντε, αρχίσαμε, είπαμε, σταμάτα, απαγορεύεται, θα σε κλείσω. Άντε, φιλιά. Εδώ, μήπως το θεωρείτε
καταφύγιο το, το λίμπερο αυτή τη στιγμή. Είναι, είναι καθόλου, για όλο τον κόσμο. Καθόλου, για όλο τον κόσμο. Ναι, εδώ ναι. Το λίμπερο, εμείς ναι. Είμαστε μια δεκαετία καταφύγιο και... στον έκτο όροφο, λίγο δύσκολο. Μα πες... εγώ και καλό το λέω, μήπως πάνε σε περιοχές που γίνονται πανηγύρια και στεναχωρηθούν. Είναι η εκπομπή μας είναι πανηγυρτζίδη και η εκπομπή μας είναι κάθε μέρα φιέστα. Οπότε... λέμε αυτά που λέμε, δεν ξέρω τι με ακούς κιόλας, αλλά είπαμε όταν ακούς λίμπερο γενικά είσαι τόσο πιστός και με μανία θα έλεγα όπως είμαι εγώ, ο γιος μου σπουδάζει στα Γιάννενα και είναι μόνιμα το πρωί, ξέρω εγώ, σηκώνεται πανεπιστήμιο καμιά βράδυ δεν πάει, αλλά θέλει να ακούσει λίμπερο. Τι θέλω να πω, εδώ στο λίμπερο. Γι' αυτό δεν θα μάθει γράμματα. Είσαι. Έχει περάσει τα μαθήματα. Γιατί ακούει λίμπερο, το αλλάζουμε. Κατέβει νωρίς να παίξει μπάσκετ. Μάλιστα. Λοιπόν, και επειδή όταν είσαι στη φάση και πει, κατάλαβε. Άσε τώρα αυτά που λέμε για. Λοιπόν, έγινε, σε ευχαριστούμε πολύ. Αναμένουμε να μας πάρει. Δεν νομίζω να είπα τίποτα. Όχι, όχι, όχι. Λοιπόν, ξέρεις τι θέλω. Τον θυμάσαι έναν φίλο που μας έπαιρνε τηλέφωνο, το Μερκούρι. Ναι. Που έβγαινε, έβγαινε Τρίτη και μας έπαιρνε τηλέφωνο για Κυριακή. Λοιπόν, σε περιμένουμε να μας πας καμιά Τετάρτη να μας πεις που βρίσκεσαι. Άμα έφτασες, αριδαία. Έγινε. Φιλιά, 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 φιλιά. Ωραία αυτό, ε. Αν κάποιος δεν σας δίνει άδεια από την δουλειά ή ρεπό την Δευτέρα, μπορείτε να μας καλέσετε και θα μεριμνήσουμε, θα κληρώσουμε μία άδεια. Θα πάρουμε εμείς το αφεντικό και θα τον πιέσουμε για να, δώσει, να δώσει στον εργαζόμενο μία άδεια τη Δευτέρα. Με τα αποδοχών και με τα δημοσιοθεαμάτων. Και μπόνους μου σας πω. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα από Ξωτική Σταυρού. Καλώς τον, καλώς τον. Τι λέει, φίλε. Καλά είμαστε. Καλημέρα και στο. Γεια σου, ρε φίλε. Τι λέει, φίλε. Γεια σου, ρε φουρνάρι. Γεια σου, ρε φουρνάρι. Εσύ τώρα πρέπει να είσαι πόσες ώρες ξυπνιός, που σημαίνει είσαι. Ε? Από τις 2 είμαι, από τις 2. Από τις 2, που είσαι φρεσκαδούρα τώρα. Κοντεύει μεσημέρι για σένα τώρα. Τώρα είναι το καλό, ναι, ναι. Τώρα σαν τον Παφούλια τώρα, είστε μεσημέρι. Αν πιάνω 8, πες είναι τα. Κατά τις 12 το μεσημέρι εκεί το 8. Ναι, αφάσει με Σιωριανό τώρα εσύ. Ναι, ναι. Κανονικά το με την Παφούλια. Το πρώτο τσίπουρο που σου κάνω εκεί στα καφενεία, εσύ ταξιούχη δεν πειράζει. Ναι, 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 έτσι είναι τώρα. Όχι, στα ταξιούχη αυτή που ξυπνάμε πρωί. Δεν μου λες. Αύριο τι θα γίνει όμως. Αύριο θα είναι. Ξημερώνει ψυχοσάββατο. Ναι, τι κάνουμε το ψυχοσάββατο. Θα είναι ψυχεζέλιο Σάββατο. Ψυχεζέλια. Τι κάνουμε το ψυχοσάββατο. Εσύ τα ξέρεις γιατί κάνεις λειτουργίες και τέτοια. Λειτουργίες τώρα αυτό. Η λειτουργία τι το ιδιαίτερο έχει ως άρτος. Όσον αφορά το ζυμάρι, μάλλον. Ναι, θα μας πει. Το ζυμάρι. Εγώ προσωπικά το κάνω σαν το σάντουιτς, κατάλαβες. Σαν το σάντουιτς. Δηλαδή βάλε μια πανσέτα σε λειτουργιά, ας πούμε, θα είναι η ίδια γεύση. Ναι, ναι, γίνεται, ρε φίλε. Ναι. Λάγκα κάνεις. Α, μάλιστα. Νηστίσιμη, νηστίσιμη γίνεται. Μάλιστα. Χωρίς λάδι. Το μαγιστή θα είναι του Λαζάρου, θα αναστηθεί ο Λάζαρος, εμείς μπορεί να πεθάνουμε, να πούμε εκεί, γιατί ετοιμάζουμε σήμερα τρομερό. Μια τρομερή κάθοδος άνοδος, στην Νεάπολη. Άνοδος είναι στην Νεάπολη. Άνοδος είναι, ναι. Ναι. Άνοδος, αλλά μετά η κάθοδος πώς θα είναι. Αχ, καλά, που προβαλώντας. Ναι. Τίποτα, θα πάμε ήδη στο Χαμηλοτάβανο, στον τάφο του Ινδού. Στον τάφο του Ινδού, ναι, στο Άπαν. στο Χαμηλοτάβανο της Θήρας 4. Έτσι. Και με οργανωμένη εκδρομή. Με λέω Φωτιάδη, θα έρθω από το σπίτι και θα πάμε όλοι μαζί, λέει. Θα έρθει από Τριάδη στη Σταυρούπολη, ναι, για να έρθετε να μας δείτε στην Άπλα. Άκου τώρα κατάσταση. Με πορεία θα έρθουμε. Ναι, ναι. Και μετά θα ακολουθήσει όμως. Εδώ στο φούρνο τώρα τι θα γίνει, δεν ξέρω μετά. Μαζί, και... θα έρθουμε για after όλοι μαζί στο φούρνο. Ναι, αυτό φοβάμαι. Θα τον βρει με τη μία το φούρνο ή θα φέρνει φούρλες πάλι στην πλατεία. Όχι, να την κάνει λίγο νωρίτερα ο φούρναρης και να αρχίσει πάλι. Ναι, να την κάνω, εγώ να την κάνω. Και θα κάνει κύκλους πάλι στην πλατεία όπως ήταν με το σοφέρ. Όχι. Και οδηγό, και οδηγό θέλω. Και τώρα έγινε εγώ οδηγό στο Φωτιάδη. Φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Αναβαθμίστηκε, σε παρακαλώ εδώ. Σε λίγο θα τον πάρεις και στη Φιέστα την Κυριακή. Στη Φιέστα. Τελειωτικό. Τώρα αφού τα έσκησε εκείνα εκεί. Στα βιντεάκια έγινε και viral εκεί που άρχισε να σκίζει εκεί το Απόλλων Καλαμαριάς και αυτά. Είπε δεν ασχολούμαι πλέον με Απόλλωνα. Συγχώρησε, τελείωσε. Κατηγόρησε εμένα. Μάλιστα, μάλιστα. Και αυτά, τα λέμε άμα είναι. Έγινε, σε ευχαριστούμε. Φιλιά, τσάω, 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 τσάω. Για να δούμε, γραμμούλα μας περίμενε, καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Καλώς τον, καλώς τον. Γεια σου, Νίκο μου. Γεια σου, Παόλο. Έχουμε και το Βαγγέλη εδώ. Βαγγέλη, πες μια καλημέρα εδώ στο. Ω, καλημέρα και στο φίλο μας, το Βαγγέλη. Καλημέρα, καλημέρα. Ναι. Λοιπόν, ήρθαν δύο ακροατές εδώ. Ποιος θα μας πάρει τηλέφωνο μετά, δηλαδή.
Είναι σαν εκείνο το ανέκδοτο με τον Εβραίο που πέθανε. Και ποιο είναι στο μαγαζί. Σάρα, είσαι εδώ. Τέτοια είσαι εδώ. Ήταν στο κρεβάτι του πόλη και λέει ποιο είναι στο μαγαζί. Εγώ ήρθα. Μα και μείνει λίγο χρόνο να πάρουν οι ακροατέ. Έτσι είμαι και εγώ. Ήρθε ο Βαγγέλης. Έκανα κατάχρηση. Ποιο είναι στι γραμμέ. Άρα, Νίκο, να έρθω κι εγώ από εκεί. Να έρθει και τελείωσε. Θα μιλάνε όλοι. Τελείωσε. Δεν παίρνει και ο Λευτέρη. Εγώ το ομολογώ ότι έκανα κατάχρηση χρόνου δημοσία. Λοιπόν, κάτσε να μιλήσω. Να πάνε. Πάμε. Λοιπόν, σήμερα περίμενα να μετά το τραγούδι το Σαββατοκύριακο να εμφανιστεί η μεγάλη απουσία, αλλά. Όχι. Α, θα τον παρακαλέσω τώρα. Θα του στείλω συναδελφικούς και συντροφικούς χαιρετισμούς να πάρει να πει μια καλημέρα τουλάχιστον για μένα. Δεν μπορεί. Βασικά δεν πρέπει να μας ακούει. Αν μας ακούει. Όχι, ακούει σίγουρα. Αν μας ακούει, αφού δεν πήρε. Αισθάνομαι. Πρόσεξε, αφού βγήκε και τον προκάλεσε ο προηγούμενος φίλος, τον Πασχάλη, και είπε ότι στην Αριδαία δεν γνωρίζουμε από Άρη που θα έρθει, θα πάει διακοπές ο Πασχάλης και δεν βγήκε να το αποφετηθεί. Ναι. Τότε μπορεί να κάνει. Πάντως, ρε Μπάμπη. Ναι. Τι υποκριτής είσαι, τι άνθρωπος είσαι τώρα που το θύμισε. Για πες. Λέει ο φίλος, Νίκο, λέει ο φίλος, από Αριδαία θα θέλω Θεσσαλονίκη και λέει ο Μπάμπης, εντάξει μωρέ σιγά. Ρε εσύ, από τη Σταυρούπολη μέχρι τη Σοφού, μας το κάνεις νομίζεις και είσαι σε οδύτια. Το πρωί, ναι, αλλά, το πρωί. Με το αστικό, ξέρεις, θα πει με το αστικό τόσα χρόνια. Έτσι, μπράβο ρε Νίκο, τώρα μην τα λες. Ναι, το κάνω γιατί, να σου πω κάτι, δεν θα έρθει ο άλλος με την τσίπλα στο μάτι, θα σηκωθεί, θα πιει τον καφέ του στην Αριδαία, θα φάει το πρωινό του, θα πάρει το κοσκολάκι, θα κατηφορήσει. Ενώ εσύ τι κάνεις, δηλαδή, παλεύεις με λεπτυγόνες και κύκλοπες. Για περίμενε ο Άστ το πρωί, με σταγιάζει, με σταγιάζει. Μέσα σε αυτό. Να σου πω κάτι. Είσαι πολύ τυχερός που δεν είμαστε στην Αθήνα και που περιμένεις τη στάση 5.30 το πρωί να στην πέσει ένας Λευτέρης και να σε κοιτάει η πολελέ. Είσαι πολύ τυχερός. Είμαι τυχερός που τα λεωφορεία έχουν. Δεν ξέρω αν το είδατε αυτό. Ένα λεωφορείο που έκανε τη διαδρομή πήγαινε προς τα Λαγκαδίκια χθες. Του φύγει η πόρτα, εν κινήσει και συνέχισε χωρίς χώτα. Είναι δυνατό. Eject door. Κανονικά, κανονικότατα. Μάλιστα. Τέλος πάντων. Θα πας Κυριακή, θα πας Κυριακή. Δεν βρήκα δυστυχώς. Δεν βρήκα τώρα με τον πόνο σου παίζουμε. Ναι, δεν βρήκα δυστυχώς. Να θέλω να πάω και με τη γυναίκα και το παιδί, τα πράγματα λίγο. Πάμε κατευθείαν στον πύργο. Θα πάμε κατευθείαν στον πύργο. Το πιθανότερο θα το δούμε από το σπίτι και μετά θα φύγουμε κατευθείαν κάτω από άνω πόλη. Να πάμε νωρίτερα και να έχει και κάτι θέση. Σε ευχαριστούμε. Πέντε λεπτά υπόθεση δεν είναι Σταυρούπολη. Σταυρούπολη. Παιδιά, καλημέρα. Γεια πες φίλε μου, Βαγγελή. Αλλά βλεπόμαστε και εδώ. Άμα κάτσε το άλλο το μικρόφωνο, θα βλεπόμαστε. Αλλά για πες. Έτσι κι αλλιώς κάθε μέρα δεν σε βλέπω που σε παίρνω τηλέφωνο. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα. Ερχόμουν. Θέλω να καταγγείλω κάτι. Παρακαλώ. Δεν είναι ποτέ χαλασμένο το ασανσέρ και η πόρτα είναι πάντα ανοιχτή. Α, μάλιστα. Όχι, αποκλείται να είπε ψέματα ο τέτοιο. Ήταν αλήθεια. Ότι ήταν, ναι, αλλά ο Φωτιάδης που την βρήκε κλειδωμένη, το είπε δηλαδή με τρομερή τέτοια αγανάκτηση. Λέει πάει ο Τομ Γκάν, ανεβαίνει. Πάει ο Παφούλιας, ανεβαίνει. Σε μένα ήταν, λέει, κλειδωμένη. Έχει δύο εβδομάδες που βάλουμε πανταχώθεν. Τώρα εδώ μας είπε άλλο, σιγά τη Σταυρούπολη. Ένα λέει πόρτες ανοιχτές. Ο άλλο λέει το ένα, ναι, το άλλο. Είσαι κοντά. Ωραία, παιδιά, τι γίνεται τώρα. Μεγάλη εβδομάδα, Γολγοθά ανεβαίνω. Ξεκίνησε. Έφυγα από το Κορδελιό. Η Βιβί ξεκίνησε να πάει στην Αλεξάνδρεια. Η Βιβί έφτασε στην Αλεξάνδρεια. Έκανε μπάνιο, βγήκε για καφέ. Εγώ ακόμα να φτάσω στην Τούμπα. Έτσι, να τα λέμε και αυτά. Να τα λέμε και αυτό. Τώρα που είπε, έκανε μπάνιο στην Αλεξάνδρεια, προ το παρόν, προ τη στιγμή πήγε το μυαλό μου την μπάνιο. Αλλά μπάνιο στο. Ναι, έκανε μπάνιο, βγήκε έξω για καφέ. Εγώ ακόμα να φτάσω. Έχει και ποτάδια. Κάτι έχει, κάτι έχει. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Παρακαλούμε. Μηδέν εδώ. Καλημέρα. Έλα, αγόρι μου, έλα, παιχταρά μου. Μίτσο μου. Τι γίνεται. Γεια σου, ρε Μιτσάρα, πέδαρε. Σ' ακούμε δυνατό σήμερα. Ναι, ναι. Ξεκίνησα πολύ καλά σήμερα. Ξεκινήσαμε δυνατά. Με τι είχε το πρόγραμμά μας. Το πρόγραμμα ήταν εχθές να κάνανε κουκουλωτά. Τι είχε κάτι. Τι. Κουκουλωτά. Τι είναι τα κουκουλωτά. Μας και μας έχει ψιλοκομμένο σε κοτάκι από αρνάκι. Μάλιστα. Σε πόσες επαναλήψεις αυτό. Άνηθο. Ναι. Και είναι τυλιγμένο με τη σκέπη του αρνιού μέσα από την κοτάκι. Αυτό είναι το τέτοιο. Κρέας τυλιγμένο σε κρέας με άλλο κρέας από πάνω. Σκέπη αρνιού σου λέει. Σκέπη σε λέω.
Ρε Μίτσο, αυτό το λένε κάπως αλλιώς. Τσιγεροσαρμά. Τσιγεροσαρμά. Ναι. Εδώ κουκουλατάγω τα λόγια. Ναι. Το ίδιο. Η σκέπη μας σε σένα. Είναι τοπονύμιο λοιπόν. Ναι. Μιτσάρα, καλημέρα. Να το τι... Να ρωτήσω κάτι εγώ που έχω μια απορία. Συγγνώμη. Ναι, ναι. Αυτά το πρωί τα βουτάς στο καφέ. Όχι, δεν πίνω καφέ. Α, είναι τώρα. Λέω όμως το έχεις διαβουτήματα για τον καφέ. Νεροζούμια τώρα. Ο καφές πειράζει. Έχω την κούπα, χύμα, γραφή, κόκκινο, έχω και ένα κουφοδοτά, τι άλλο, τι άλλο να θελήσεις. Και με τι συνεχίζουμε? Θα κόψω κανένα μιλαράκι μετά, θα το ρίξω μέσα στο κρασί, να το κάνω σαγκρία. Σαγκρία, έτσι. Μίτσο, γλυκά τρως, ήθελα να σε ρωτήσω πάντα. Όχι. Δεν είσαι του γλυκού. Ο άνθρωπος προσέχει, λέμε. Επειδή κόβουν την όρεξη τα γλυκά, δηλαδή σε χορταίνουνε. Όχι, όχι, φίλε μου, είναι ένα 88 ύψος και 80 κιλά. Έχω μια μεσούλα σαν το άγερμα. Σόπα! Κομπανέτσι. Έχω μια μεσούλα, λέει. Δαχτυλίδι. Άρχοντας των δαχτυλιδιών, λοιπόν. Δεν μου λες, έχεις πληροφορηθεί ότι την Κυριακή έχει φιέστα ο ΠΑΟΚ ή δεν ασχολείσαι? Θα το δω το βράδυ. Ανάλογα με τα κουκουλωτά που θα είναι διαθέσιμα. Έτσι. Κάτι έτσι, άλλο. Ναι. Να πω, Μιτσό, εγώ σου είχα πει για, για τους χαμηλιόδοντες. Να είστε. Και είχε πει για το φούρνο. Όχι, όχι, κάτσε, κάτσε, θα το κάνουμε αλλιώς. Επειδή εγώ σου υποσχέθηκα με ένα γυναίκα από τον Άγιο Πρόδρομο. Ο Άγιος Πρόδρομος είναι ένα ορεινό χωριό. Θα καταλάβει, ρε, τον πολύγυρο. Πριν τον πολύγυρο. Ξέρουμε, ρε, όλο τον Άγιο Πρόδρομο. Ο άνθρωπος πρέπει να τον ξέρει. Πώς να τον ξέρει, ρε. Και εκεί είπαμε, η τέτοια έχει πάρα πολλά σουβλάκια. Και οι δύο χασάπιδες, εκεί που ξεκρεατίζουν το γουρούνι, αφήνουν, ρε παιδί μου, τα πλευρά με λίγο κρεατάκι. Δεν βγαίνει άλλο. Και αυτά δεν τα πουλάνε. Τίποτα δέσποτα είμαστε. Όχι, ρε, εσύ, ξέρεις τι νόστιμα είναι. Να είστε. Παλικάρι μου, εκεί να τα μαγειρεύεις, είτε στείλ κάτι τηγανιά ή στο φούρνο. Και έχει και υποχόνδρο επάνω και αρκετό κοκρεατάκι και γλύφει στο κοκαλάκι. Κι αν είσαι υποχόνδριος. Μάλιστα. Εντάξει, κάτι θα κάνουμε τώρα. Σου φέρω κάνω λουκάνικο με λίγο πορτοκάλι μέσα να κόβει το ξύκι. Οπότε ξεκινάνε σήμερα δηλαδή οι εορταστικές εκδηλώσεις για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Και αύριο θα κάνω μια ειδική σούρα να ξυπνήσω τη Δευτέρα το πρωί. Για να είσαι δύο φορές τηλέφωνο και νόμιζες. Για να είσαι συνεπής στο ραντεβού σου με την εκπομπή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σε καλά, Μίτσο. Να σε καλά, Μίτσο. Καλά. Δυνατά, δυνατά, δυνατά. Αυτή είναι η φωνή της αισιοδοξίας. Από Σαμαρίνα. Ναι, από Σαμαρίνα. Άκουσες τι είπε. Ναι, 80 κιλά με μεσούλα δαχτυλίδι ο άνθρωπος. Ένα 88. Ένα 88. Λιποβαρύς. Παλίκαρος. Παλίκαρος. Ψολιάς. Δεν τρώει, λιποβαρύς. Δεν πήρε καφέ. Κρασάκι. Ούτε γλυκά. Τίποτα. Ψωμί δεν τον ρωτήσαμε. Όχι. Ούτε ψωμί. Όχι. Πού να χορτάσει. Καλημέρα στην Γραμπούλα. Καλημέρα. Δεν μας περίμενε και εδώ. Βγάζει μενού για τη μεγάλη Δευτέρα, για τη μεγάλη εβδομάδα. Λοιπόν, ξεκινήσαμε δυναμικά, κυρίες και κύριοι, εδώ στο λόγο επειδή με ωραία παρεούλα, με ευχάριστη διάθεση. Εγώ κάτι μου λέει ότι ήρθατε εσείς να εκτρέψετε την κουβέντα. Όχι, όχι, γιατί ίσα ίσα. Έλα, πλάκα κάνω. Στο προκείμενο πρωτάθλημα του συμπολίτη, αν μας πήραζε κάτι, θα είχαμε κάτι μούτρα μέχρι κάτω. Σωστό κι αυτό. Του συμβαίνει ούτε αρχόμαστε ούτε τίποτα. Αφού είμαστε λαλίστα, τι σημαίνει, εντάξει. Καλά περνάμε. Άσε που ένα φιλαράκι που είναι στη Σαντορίνη, το γνώρισα πριν 10 χρόνια, είναι 5 αδέρφια, είναι χτυπημένο το παιδί, έχει τέτοιο και τον υποσχέθηκα. Θα πάω στο τέτοιο τώρα. Στο κήπεδο. Όχι. Θα πάω στο Λευκό Πύργο. Α, θα πάω στο Λευκό Πύργο. Όχι με την κίτρινη μπλούζα. Θα κάνω έτσι. Θα πας για να του μεταφέρεις εικόνα μέσα από τα πανηγύρια. Να κάνεις ρεπορτάζ. Επειδή είναι στο κρεβάτι του πόνου. Αυταπάρνηση ψυχής είναι αυτό. Ένας Αριανός να πάει στο Λευκό Πύργο για να μεταφέρει το κλίμα. Να δείξει, ας πούμε. Γιατί σε λέει, αν δεν έσπανα το πόδι, χάλια δηλαδή, θα ερχότανε. Μάλιστα. 23 χρόνια να δα. 23. 23, 34. Ναι. 23, 23 είναι. Τίποτα. 23 είναι νεανία. 23 είναι αυτό που είναι κάτω. Α, νόμιζα πόσο. Πήγανε 5 αδέρφια και μείνανε κάτω. Και, έχουν... και ανοίξαν ταβέρνα. Ναι. Όχι άλλα μαγαζιά. Τα 5 φι. Τίποτα, κάτι δικά μου. Καλημέρα στην Γραμπούλα. Έλα, Παμπή. Έλα, Κατερίνα, μου δώσε την μπάσα για διαφημίσεις. Ναι, θα πω 5 λεπτά κάτι. 2 λεπτά μάλλον. 5 λεπτά, 5 λεπτά τελείωσε εκπομπή. Γρήγορα. 2 λεπτά. Ναι, 2 λεπτά. Πάμε 2 λεπτά. Τώρα που είναι Πάσχα, να βγείτε και να διοτρήσετε εσείς από το Λίμπερο εκεί, να πάρετε προσφορές από τα καταστήματα για δώρα για τον κόσμο να κάνετε κληρώσει. Ναι. Να πάτε στον Τερκινλή που είναι το καλύτερο χώρο. Μη λες μαγαζιά, σε παρακαλώ. Όχι, όχι, όχι. Να κληρώσετε κάτι. Να κληρώσετε κάτι. Ναι. Και σε με κάποτε συνέφερε να το κληρώσετε. Το συγκεκριμένο ήθελα. Πολύ καλή ιδέα. Το Λίντο κάποτε που στη Λίντο που πήγε κάποτε. Λοιπόν, σούχο προσφορά.
πέτρινος φούρνος προσφορά. Τα ψή, τα ψή σπαλακόπιτα. Ό,τι πρέπει, ναι, να πάει σπαλακόπιτα. Και άλλα πράγματα. Τα ψή τυρόπιτα. Τώρα ετοιμάζει για σένα αποκλειστικά. Τι λένε για εσάς, ναι. Λένε για εσάς. Τι λένε. Έχετε εκεί το μοναδικό ραδιόφωνο που ακούει ο κόσμος. Ολλανδικό. Αλλά το μοναδικό. Α, και εγώ λέω Ολλανδικό. Αλλά πρόσεξε, οι άλλοι, οι λυποί στο ραδιόφωνο, μιλάνε σαν μούμιες. Ναι, έτσι. Τώρα, μούμιασες και μούμιασα. Ναι, μάλιστα. Έγινε ναι, Κατερίνα, να σε ευχαριστούμε. Και να κάνεις και να λάβεις, ναι. Ε, βοηθείς τον κόσμο. Να ξεκινήσουμε, λέει, να πάρουμε προσφορές, ας πούμε. Ωραίο αυτό θα ήταν, αν κάναμε ένα χορό του στυλ. Όταν ήμασταν μικροί και παίζαμε μπάλα, δεν μας στέλνανε οι ομάδες να πάνε να πάρουμε προσφορές για τον χορό. Βέβαια, για τις προσκλήσεις και έχει, ας πούμε, ναι, ατμοσίδερο. 5 κιλά λάδι, ναι, να αλλάξει τη μηχανή. Μας έδινε και η γειτονιά. Μας λυπότανε, ναι. Τα παιδάκια ήμασταν. Ναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πρώτη διαφημιστική ανάπαυλα, καθότι φτάσαμε στις 6:34 εδώ. Συντονισμένοι, επιστρέφουμε μάχημοι. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο λόγο, επειδή στο Λίμπερο 107,4 στο πρωινό της Παρασκευούλας μας. Συντροφιά μας έχουμε κιόλας, μάλλον σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή, και παιχνιδάκι για την Αμερικανική καλαθόσφαιρα. Los Angeles Clippers, Golden State Warriors, 34-53, αλλά ασφαλώς αυτό δεν λέει τίποτα. Ας μην ξεχνάμε στο προηγούμενο παιχνίδι, οι Clippers επιστρέψαν από το μείον 31. Δεν το έχω δει ποτέ σε αγώνα μπάσκετ να συμβαίνει τέτοια ανατροπή. Εννοώ στο εύρος των δύο ομάδων και στην διαφορά δυναμικότητος των δύο ομάδων. Στην ποιότητα, ναι, του πρωταθλήματος. Βέβαια, τώρα ο πρωταθλητής, ας πούμε, να χάνει από τον 8ο μεταβία σε ελθέντα στα play-off. Νωρίτερα, San Antonio Spurs, Denver Nuggets, 118-108. Και Brooklyn Nets, Philadelphia 76ers, 115-131. Οι Sixers σπάσανε την έδρα των Nets που τους την είχαν σπάσει, ναι, στο Nets, πρώτο, ναι, παιχνίδι. Τα φετινά τα play-off του NBA είναι αμφίροπα και πάρα πολύ ενδιαφέροντα και θα τα παρακολουθούμε και θα κάνουμε και εκπομπούλα όταν οι Bucks θα πάνε τουλάχιστον σε τελικό περιφέρειας. Σίγουρα θα έρθουμε ένα βράδυ. Μίλησα προχθές με τον Ζαγόρα, μου λέει το άγχος του. Λέω, Γιώργο, λέω, σκέφτομαι να έρθω να κάνω καμιά εκπομπή όπως έκανε ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος. Ναι. Και το άγχος του ποιο ήτανε? Και το πρωί ποιος θα έρθει? Συνέχεια. Λέω, εγώ λέω, σερί. Ναι. Αλλά το είπε εγώ γιατί, μέσα, γιατί είναι Warriors και αυτό. Λέει ποιος Γιάννης και τα λοιπά. Εντάξει. Αλλά το θα έρθει εκείνη τη στιγμή, νομίζω. Έχουμε 15 μέρες ακόμη μετά το Πάσχα. Να φάμε, να χωνέψουμε. Να κοιμηθούμε, να αντέξουμε. Το μεγάλο ζήτημα, βέβαια, των ημερών, πέρα από το ότι την Κυριακή ετοιμάζεται η Φιέστα και λεπτομέρειες κάνουν την εμφάνισή τους διαρκώς στα διαδίκτυα, το πώς ο κόσμος του ΠΑΟΚ θα εορτάσει αυτήν την μεγάλη στιγμή για τον ίδιο. Ένα άλλο μεγάλο ζήτημα, άσχετο από τον χώρο του αθλητισμού, που έκανε την εμφάνισή του χθες στα ιντερνέτια και μας συγκλώσει και σχολιάστηκε από την προηγούμενη εκπομπή που ήταν σε επανάληψη, ήτανε και νομίζω ότι είναι λόγος για να πέσει η κυβέρνηση. Βέβαια, τι λέει, έρχονται, λέει, αυξήσεις στα σουβλάκια. Όχι, ρε, ναι, θα φτάσει, λέει, κοντά στο 3 ευρώ το ένα το σουβλάκι. Ψυχολογικός πόλεμος. Βέβαια. Η ανάγνωση που κάνουμε σε αυτήν την είδηση είναι η εξής, ότι προέρχεται μέσα από τα ειδησογραφικά μέσα των Αθηνών, διότι εννοεί το σουβλάκι, το καλαμάκι, το αθηναϊκό, το τυλικτό. Εξού και το συγκλονιστικό, διότι είναι πιο φτηνό το δικό μας, ρε παιδί μου. Στην Αθήνα βαριά να είναι 2.10, 2.20 αυτό το τυλικτό, γιατί είναι μισό σε μερίδα, ας πούμε, από ό,τι έχουμε εδώ. Το δικό μας, όπως έλεγε πολύ σωστά ο Μοσχοβίτης πριν, είναι στο 3 ευρώ, νομίζω. Τόσο δεν έχει, ένα πιτόγυρο. Στα Γιάννενα, παραπάνω, ναι. Στα Γιάννενα 2.20, ναι, έχει και ψωμάκι και πίτα με κοντοσούβλι. Ναι. Και πολύ πράγμα, ναι, μέσα. 2.20. Πολύ πράγμα. Λόγω φοιτητών, φυσικά. Έτσι. Αυξήσεις, λέει, από 10-15% στην τιμή των σουβλακίων αναμένεται να δουν οι καταναλωτές από την 1η Μαΐου εξαιτίας, λέει, της αύξησης στην τιμή του κρέατος. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Sky, οι ιδιοκτήτες του Σωματείου των Ψητοπολών που ετοιμάζεται να δημιουργηθεί προκειμένου να αντιμετωπίσει τα προβλήματα του συγκεκριμένου κλάδου δηλώνουν ότι η τιμή του κρέατος έχει αυξηθεί κατά 30% και δεν μπορούν να απορροφήσουν άλλο αυτή την αύξηση, η οποία θα περάσει μερικώς στον καταναλωτή. Ο ιδιοκτήτης ψητοπολίου, Γιώργος Πολίζος, είπε στο Σκάλι: το πρώτο που πρέπει να συζητήσουμε δεν είναι σε τι τιμή θα φτάσει το σουβλάκι, αλλά γιατί φτάνει. Είναι και φιλοσοφικά, ας πούμε, φιλοσοφικές προεκτάσεις. Γιατί, λέει, πρώτα απ' όλα ζούμε σε ένα περιβάλλον που η φορολογία είναι στα ύψη, ασφαλιστικές εισφορές είναι στα ύψη, και αυτή τη στιγμή, λέει, αντιμετωπίζουμε σοβαρό πρόβλημα που τα κρέατα σε όλη την Ευρώπη.
Ναι, σε όλη την Ευρώπη, δεν γίνεται μόνο στην Ελλάδα, ανεβαίνουν συνέχεια. Έχουμε μια αύξηση στην τιμή του κρέατος από την 1η του Μαρτίου 30%. Βέβαια, τα περισσότερα πιτόγυρα είναι εισαγωγής και το έχουμε ξαναπεί αυτό. Ναι, προέρχονται από Ολλανδία. Ολλανδία. Από Ολλανδία, Νέα Ζηλανδία. Νέα Ζηλανδία, γύρω, χοιρινό. Αργεντινή. Να, διάφορα. Τι... Ναι. Μα είναι αχταρμάς, δεν είναι μόνο ο χοιρινό και ο αλλά, ναι. Εδώ αναφέρονται όμως μόνο στα αθηναϊκά. Δεν ξέρω να συμβεί στην δικιά μας περίπτωση. Ή... Εδώ θα γίνει το ίδιο, μα πούνε ότι αυξάνει την μπουγάτσα. Η μπουγάτσα, λες. Ευκαιρία λοιπόν τώρα, σπάστε τις νηστείες και φάτε όσα περισσότερα σουβλάκια πριν ανεβούνε. Φάτε πριν τα κατεβάσουν. Αλλά πόσο είναι, στο 3 ευρώ ξέρω εγώ πόσο είναι. Στα ανατολικά είναι πιο ακριβά. 3 και είναι τα σουβλάκια. Ναι. Στα δυτικά είμαστε λίγο πιο φτηνοί. Έχω και με 2,40. Τώρα δύο μεγάλα που το ένα το δεν το διαφημίζει. Ναι, ναι. Από μόνο του, καμπαγγελάκι. Ναι. Σε λέει double να πούμε. Δύο και κάτι. Αλλά νομίζω ότι είναι ένα λόγο. Να μην το πω και το όνομα, δεν το λέω. Είναι με double σουβλάκι. Ναι. Να βγει ο κόσμος στους δρόμους. Μία θα απαγορευτεί το κάπνισμα και μία που θα αυξηθεί το πιτόγυρο. Είναι ξεκάθαρα. Μεγάλη εβδομάδα τώρα. Σε παρακαλώ. Γολγοθάς. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι. Θα το πάρουν πίσω. Από 1η Μαρτίου, από 1η Μαΐου θα έχει τελειώσει ο ΠΑΟΚ τις υποχρεώσεις στην Τούμπα. Ναι. Άρα δεν και θα επομιστεί τόσο πολύ το μεγάλο κόστος. Έχουν το λουκάνικο. Καλέ, καντίνες το έχουν ήδη 3 ευρώ έξω. Ναι. Τα λέγαμε τις προάλλες. Ήδη στο 3 ευρώ. Οχ. Ετοιμαστείτε καντίνα με το 4 ευρώ να πάει. Γιατί του χρόνου Champions League. Αλλά και στην Τούμπα είναι. Κλεάδους με μικράς Ασίας, που λέει και ο Πασχάλης. Αφού στην Τούμπα οι καντίνες δεν βάζουν τέτοιο. Τι δεν βάζουν. Μουσταρδά. Ναι. Μουστάρδα και κέτσαπ και τα πάντα. Και τα πάντα. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς το να. Καλημέρα. Καλημέρα. Καταρχήν, ανατολικά, φίλε Μπάμπη και τον Μπάγκε Νίκο, 3 ευρώ έχει ο γύρος, 3,20 έχει άλλο γύρος. Ναι, να το. Μα το ρεπορτάζ, το μεγαλύτερο, έτσι ας πούμε, κνευριστικό είναι ότι αναφέρεται ουσιαστικά στα σάντουιτς των Αθηνών. Αυτό εννοεί σουβλάκι, δεν εννοεί το ξυλάκι. Μην αρχίσουμε τα ξυγούρια. Όλα αυτά γιατί υπάρχει μεγάλη αύξηση τιμή του χοιρινού. 30% ξαφνικά. Γιατί ρε παιδί. Τι είναι βενζίνη, είναι ρε παιδί. Ανέβηκε το bread. Το σουβλάκι bread, ας πούμε. Ναι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Οι Ολλανδοί δεν μπορούν να τροφοδοτήσουν τα κιλά που θέλουμε και ανέβηκε αναγκαστικά και η τιμή του χοιρινού. Και το σάντουις θα αγγίξει, θα χαϊδέψει τα 4 ευρώ. Τα 4 ευρώ. Έτσι λένε οι πληροφορίες. Το πιτόγυρο. 4 ευρώ κάρι. Το πιτόγυρο, ναι. Μα 3,80 έχει ένα κιλό τέτοιες. Σε γνωστό. Να πάει να πάρεις μια μερίδα φαΐ. 3,80 έχουν οι χοιρινές μπριζόλες. Μια μερίδα αρακά. Θα ανεβούν και αυτές. Θα ανεβούν και αυτές. Ένα θα είναι ένα ντόμινο. Λες, έτσι. Θα ανεβούν και αυτές, ναι. Και... Το σουβλάκι δηλαδή είναι σαν το πετρέλαιο. Ανεβαίνει το πετρέλαιο, έρχονται αυξήσεις. Ανεβαίνει το κρέας, τελείως. Αυξάνονται τα πάντα. Γιατί είναι το πετρέλαιο το χρυσό, ναι. Του σώματός μας. Κινητήριος ομοφλός. Βέβαια, τα λέμε και αυτό. Γι' αυτό να τρώμε σάντουις με μπρόκολο, έτσι. Και με αρακά μέσα και με. Με τα ψάρια, γυρίζει με ψάρια. Και με καλαμάρι και με δεν ξέρω κι εγώ τι. Ρέγκα. Ναι, ναι. Αλλά εντάξει. Του χρόνου ακόμη ένα κόστος, δηλαδή θα απομιστεί ο φιλάθλος ουσιαστικά. Γιατί μια φορά στις 15. Ο παδός θα έλεγα, ναι, αυτοί που πάνε στα γήπεδα. Ναι, εντάξει, φιλάθλοι και οπαδοί. Γιατί θα αποστασιοποιηθούν. Τουλάχιστον δεν ξέρω αν είναι προσωρινό, πάντως αυτό θα ισχύσει μέχρι να μπορέσει να αποκατασταθεί η ισορροπία στην αγορά. Να, εντάξει, okay. Είναι θέμα Ολλανδών. Σίγουρα θα αποκατασταθεί. Είναι θέμα Ολλανδών γιατί το κρέας που εισάγουμε. Το μεγαλύτερο μέρος είναι από Ολλανδία. Ναι. Ούτως ή άλλως. Θέλω να κάνει ο Άγιος μεταγραφές, θα το πληρώσουμε εμείς να πούμε τώρα. Εντάξει, okay. Λοιπόν, θέλω να στείλω και ένα μήνυμα, φίλε Μπάμπη. Βέβαια. Στο φιλαράκι αδελφό του Γιώργο το Φούρναρη. Ναι. Γιώργο, σήκωνε το τηλέφωνο σου, ρε φίλε, δύο μέρες σε παίρνω. Και κάτσε, τον παίρνεις τηλέφωνο, το σηκώνει και πιστεύεις ότι ακούει τώρα την εκπομπή. Στάνταρ ακούει εκπομπή, να ξέρει. Ρε Γιώργο, Φουρνάρη, σήκωσε το τηλέφωνο. Το παίρνει σε ώρες που κοιμάται. Όχι, Φουρνάρη. Δεν κοιμάται. Φουρνάρη δεν κοιμάται εκ του πρωί. Δεν κοιμάται ποτέ. Κοιμούνται τη μέρα και είναι την ημέρα. Ποτέ, ποτέ. Μάλιστα. Ελπίζουμε να σε ενώσουμε. Καλημέρα. Να κάνουμε μια μικρή φύσεω. Έχει πακέτο δηλαδή εδώ. Αν δεν μα έδωσε το τηλέφωνο, τον πάρουμε εμεί. Να το πούμε. Ξέρεις, κέρδισε εισιτήριο για την Κυριακή. Θα πεταχτεί. Θα πεταχτεί από το κρεβάτι κανονικότατα. Τα μαγικά χαρτάκια τα οποία χθες εξαντλήθηκαν με την
την επί τη εμφανίση τους. Την ηλεκτρονική. Ναι. Τελειώσανε βέβαια εμένα. Με, πέσαν όλα τα με στεναχωρεί ότι τελειώσανε εκείνες οι εποχές όπου πήγαινε ο κόσμος και στηνόταν στις ουρές και είχαμε τα ρεπορτάζ, είχαμε τις ανταποκρίσεις και γράφανε τα site. Τρέλα επικράτη και πήγαινε ο Μήνος από έξω και κάνε. Και είχαν, ας πούμε, είχε ένας από άλλη θύρα και πήγαινε εκεί και λέει: Έχω ένα θύρα 3, ποιος θέλει. Τι ωραίες εποχές τώρα, όλα γίνονται ηλεκτρονικά. Ο κόσμος απρόσωπα. Με το ανθρωπάκι να περιμένει να κάνει να ράνει. Στο παλέ που γυρνάει εκείνο το τουρνική και άμα είσαι χοντρός δεν χωράς. Μα έχει τέτοια body shaming λέγεται αυτό. Το έχεις δει? Όχι, όχι. Έχει κάτι τουρνική, δηλαδή είναι απίστευτα. Εγώ που δεν είμαι χοντρός, ίσα ίσα χωρά. Και είναι με μπάρες, δηλαδή είναι έτσι, ορθή γωνία και πρέπει στην κατάλληλη στιγμή μόνο του γυρνάει. Άμα είναι να δυνατίσουμε για να πηγαίνουμε στα γήπεδα, τι. Μα βάζουν μικρά τουρνική, αυξάνουν το γύρο. Τι θέλουν από εμά, δηλαδή όλα μα τα πήρανε. Δεν έχει μείνει τίποτα. Σε τι κόσμο μεγαλώνουμε τα παιδιά μας. Άστα να πάνε. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526. Και λόγω επειδή στα ιντερνέτια μας βρίσκεται και συνδιαλέγεστε με την εκπομπούλα μας καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας. Είχαμε χθες και παιχνιδάκια για το Europa League. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπόρεσα να τα παρακολουθήσω και ζητάω συγγνώμη από το κοινό και εσείς κοιμηθήκατε γιατί είστε και εργαζόμενοι, φαντάζομαι, του πρωινού. Τίποτα δεν είναι σφακέλη, φαντάζομαι. Δεν ξέρω ποιοι παίζανε. Δεν ξέρεις ποιοι. Δεν μπόρεσα να παρακολουθήσω. Άιντραχ Φραγκφούρτης Μπενφίκα 2-0 ανατροπή, 4-2 είχε λήξει το πρώτο. Πέρασαν οι Γερμανοί. Πανηγυρική πρόκληση Μπενφίκα, η οποία έχει αποκλείσει τον ΠΑΟΚ. Ναι. Να τα λέμε και αυτά. Βαλένθια Βιγιαρεάλ 2-0, είχε κερδίσει η Βαλένθια τους ή άλλους το πρώτο παιχνίδι με 1-3. Νάπολη Άρσεναλ 0-1. Νομίζω το πρώτο παιχνίδι το έχει κερδίσει η Άρσεναλ πάλι με 2-0. Πέρασε η Άρσεναλ στην επόμενη φάση. Και Τσέλσι Σλάβια Πράγας 4-3. Σε ένα μάτσο όμως το ακούς το 4-3, αλλά διαμορφώθηκε προς το τέλος του παιχνιδιού. Και πώς ήταν το πρώτο? Ναι, ναι, ναι. 4-1 ημίχρονο ήταν. Το πρώτο ήταν 0-1. Το πρώτο έχει κερδίσει 0-1, οπότε δεν είναι έτσι, ας πούμε, σαν το προχθεσινό που παρακολουθούσαμε, ας πούμε, και καθυλωθήκαμε. Οπότε έχουμε πλέον τα ζευγάρια, τα οποία δεν τα ξέρω ποιοι είναι τα ποια ζευγάρια. Είναι Άιντραχ Αρσεναλ νομίζω και Βαλένθια Τσέλσι. Γιατί από πάνω τους βγαίνουν. Είναι προκαθορισμένα. Είναι προκαθορισμένα. Και θα έπρεπε. Πρώτος, τέταρτος, τρίτος. Θα έπρεπε να πατήσω απλά ένα κλικ για να τα βρω. Ας μας πληροφορήσει ένας ακροατής. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Δεν μας περίμενε. Βέβαια η πρόβλεψή μου είναι η εξής, ότι ο Άγιαξ θα κατακτήσει το Champions League. Και το και το πιτόγυρο και το Europa League θα το κατακτήσει η Chelsea, ούτως ώστε να έχουμε ένα Super Cup Ajax Chelsea για να κοντραριστούν οι δύο ομάδες που αποκλείσανε, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, και να έχουμε εδώ στα ράδια να λένε ποιος είναι ο καλύτερος. Και μετά θα βγει Ευρώπη ο Άρης και θα κερδίσει τον νικητή του Super Cup όπως έκανε με την Ατλέτικο Μαδρίτης. Α, πω, ναι, είχε γίνει και αυτό. Πώς δεν έγινε αυτό? Σωτηρακόπουλος, η μεγαλύτερη επιτυχία της Ελλάδος επί συλλογικού επίπεδου. Επί συλλογικού. Ναι. Και λίγο και από τον Παναθηναϊκό που μου κέρδισε τον Άγιαξ εκεί μέσα, τίποτα. Που πήρε μετά στους ημιτελικούς. Είπε τέτοιο πράγμα ο Σωτηρακόπουλος. Εντάξει, ήταν μεγαλύτερη επιτυχία και από του Παναθηναϊκού, επαναλαμβάνω. Που κέρδισε ένα 0 στα ημιτελικά τον Άγιαξ. Με του Δόνη. Με του Δόνη στα ημιτελικά. Μεγαλύτερη επιτυχία ήταν το διπλό τη Ατλέτικο. Είναι δυνατόν. Μα μέσα έξω ρε εσύ. Εδώ είχε κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Όχι, εδώ είχε χάσει 3-0 και αποκλείστηκε. Λοιπόν, εδώ μιλάμε μεγαλύτερος αποκλεισμός. Σαν επιτυχία, μπράβο. Να. Κέρδισε εδώ μέσα με τον γκολ του Χαβίτο και πάει εκεί μέσα μεγαλύτερη και κερδίζει. Μεγαλύτερη επιτυχία από του ΠΑΟΚ που απέκλεισε τη μετέπειτα ταμπλούχο Αγγλίας. Σου μιλάω τώρα για, για την κάτοχο του Super Cup. Με Φορλάν, με Φορλάν, ο οποίος είχε βγει MVP στο προηγούμενο Μουντιάλ. Μάλιστα. Καλημέρα στην γραμμούλα. Καλημέρα, αν και δευτερολογώ. Είναι εκπομπή. Είδα κάτι στο Facebook και νομίζω μου έπρεπε να το μοιραστώ. Βεβαίως. Πόσο ελληνικό όμως είναι αυτό που θα σας πω. Ναι. Λέει τώρα, είμαι σε μια ομάδα στο ελληνική που οπαδών της Νάπολης. Και λέει η κούρβα Α και η κούρβα, το πέταλο το ένα και με το άλλο τέλος πάντων αντάλλασαν συνθήματα εναντίον του De Laurentiis, του Προέδρου. Και όλο το υπόλοιπο γήπεδο αποδοκίμαζε. Αποδοκίμαζε τα πέταλα. Πόσες φορές το έχουμε δει αυτό στα γήπεδα εδώ τα ελληνικά. Ναι, ναι. Το είδε και
πόσο ελληνικό είναι. Καλά, δεν είναι τυχαίο. Μα είναι μεσογειακό. Απικία μας είναι. Ούτως ή άλλως είναι Νεάπολη. Η Νεάπολη είναι Έλληνες. Βέβαια, τα λέμε αυτά. Κάτω Ιταλία. Βέβαια. Εξού και το Νεάπολη ήταν, ας πούμε, και το Νεάπολη. Η πόλη λέγεται Νεάπολης. Υπάρχει μια συνοικία, υποτίθεται αυτή, θεωρείται εκεί κοντά στο λιμάνι, που, όχι στο σημερινό λιμάνι, κοντά στην παραλία που υποτίθεται έγινε η αποβίβαση των Ελλήνων και η πρώτη αποικία, που λέγεται Παλέπολη, έτσι λέγεται. Παλέπολη. Μπράβο, ναι. στην παραλία αυτή υπάρχει και ένα νησάκι, το οποίο θεωρείται ότι ήταν το νησάκι της Παρθενόπης. Μάλιστα. Και κατοικούσε γι' αυτό και Παρθενοπαίοι. Αχα, ωραία, ωραία. Δεν το γνώριζαμε αυτό, μπράβο. Ωραία. Έγινε. Έγινε, ευχαριστούμε πολύ για την πληροφορία. Ένα από εμά είναι αυτή. Εξού και πρωτοκολλά. Καλά, εννοείται. Τι. Ουνα φάτσο να ράτσο, το οποίο το λέμε μόνο εμεί. Οι Ιταλοί δεν την γνωρίζουν αυτή την έκφραση. Δεν το λένε. Δεν την ξέρουν αυτή την έκφραση. Το καλοκαίρι που ήμουν κάτω το είπα. Έχουν κουραστεί απλά να το ακούνε από του Έλληνε που γνωρίζουν τα λόγια του. Μπορεί, μπορεί. Ουνα φάτσο να ράτσο. Και είναι οι Ιταλοί μα κοιτάνε απορριμμένοι. Όχι απορριμμένοι, μάλλον επιτυπητικά. Σε αγόρι μου γράφηκε. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς τον να. Καλημέρα. Πού είσαι, αγόρι μου? Όλοι καλά. Δύναμη, δύναμη. Μπράβο ρε Αλάνια, μπράβο. Εδώ είμαστε από το τηλέφωνο καλά, τώρα που είμαστε εδώ απίκο και τον έχουμε απέναντι. Έτσι, α, μεγάλη τιμή. Έτσι τι. Για πες. Κοίτα, ζείτε κάποια πράγματα για τα οποία άλλοι ονειρευόμαστε να τα κάνουμε κάποτε. Έλα μωρέ, μην το κάνεις και τόσο πολύ. Τώρα χάρη του κάναμε. Το κάνω δραματικό. Πόσο χρόνο είσαι ρε πρώτη ζή? Μικρός είμαι 37. Α, καλός είσαι, εντάξει. Τον έκανες τον άνθρωπο. Τώρα που με ρώτησες στην ηλικία, λοιπόν, όταν πήρε το τελευταίο πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ, ήμουνα 4 χρονών, γιατί μου αρέσουν λίγο αυτά με τα νούμερα. Ναι, ναι. Και προχθές συνειδητοποίησα ότι τώρα που θα πάρει το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ, είναι η κόρη μου 4 χρονών. Μπράβο, είναι σύμπτωση. Φοβερό, έτσι. Φοβερό και ας ελπίσουμε να μην. Να το πάρει πρώτα. Μετά από 34 χρόνια να πάρει. Να το πάρει, ναι. Ο γιος της κόρης σου. Να πάρει και να μας πει, ξέρετε τι συνειδητοποίησα. Ξέρετε τι συνειδητοποίησα τώρα το εγγόνι μου. Το εγγόνι. Βλέπει το δεύτερο. Ας ελπίσουμε να. Άσε που και το πρωτάθλημα κρέμεται από μια κλωστή, πιστεύω, έτσι. Κανείς δεν είναι ακόμα εντελώς σίγουρος. Εντάξει, μωρέ. Κοίταξε, υπάρχουν και. Καλά, όλα μπορεί να συμβούν. Να σκεφτούμε λίγο, χώρια, ότι όχι αγωνιστικά. Λες τώρα, έχουν δει τόσα τα μάτια μας με χαρτάκια. Με αυτό μου φέρνει και φεύγουν με λεμούρια. Όχι, μαρέ, εντάξει. Θέλω να σε πω, ρε παιδί μου, άνθρωποι επιστήμονες, δεν θέλουμε να κατηγορήσουμε κανένα, αλλά στο πίσω μέρος του μυαλού σου πολλά μπορείς να σκεφτείς σενάρια. Το λέει επειδή πάω και είσαι. Επειδή τα ζήσαμε, όχι μόνο πάω, και άλλη ομάδα να ήταν, αν θέλανε οι επιστήμονες να κάνουν κάτι, λέμε, πιθανόν. Αλλά θα το δρομολογούσαν νωρίτερα, εγώ πιστεύω. Δεν υπάρχει. Δεν θα αφήνανε τέτοια. Αν είσαι δηλαδή να κάνεις κάτι εξόφθαλμο, κάτι τραγικό. Θα πας γήπεδο. Νωρίτερα. Θα πάω, θέλω να πιστεύω, το βράδυ στη θεία σας, στο Λευκό τον Πύργο. Mm-hmm. Όχι στο. Δουλεύεις, όχι, δεν δουλεύεις τίποτα. Ελπίσουμε. Όχι, δεν δουλεύω και να είδες, μια μέρα θα πάω κι εγώ στη Θεσσαλονίκη να πούμε και δεν θα παίζεις μουσική εσύ. Παιδιά, να εγώ τον καημό μου θα στον λέω κάθε φορά. Έτσι, να το κανονίσουμε, άμα είναι εδώ, να με ερημνήσουμε, να παίξουμε. Για άλλο τον κόσμο που θα έρθει από την επαρχία, ας πούμε. Μπράβο, μια πρώτη μέρα, ναι. Μη φοβάσαι τίποτα, παλικάρι μου. Λιβαδιά έρχεται επηρεασμένη. 4 ευρώ πήγε το σουβλάκι. Φιλιά. Λοιπόν, φιλιά, τα ξαναλέμε σε 2 εβδομάδες. Σ' αφιερώνω κομματάκι για σένα, έτσι. Για το φίλο μας τον Prodigy που μας ακούει με βάρδιες ανά 2 εβδομάδες. Γιατί δουλεύει βάρδιες στο εργοστάσιο. Και όμως υπάρχουν ακόμα εργοστάσια στη Θεσσαλονίκη τα οποία έχουν και τις βάρδιες τους, πρωινός, απογευματινός και βραδινός. Σημαίνει δηλαδή όταν δουλεύει, ακούει. Μας ακούει όταν επιστρέφει από τη βραδινή τη βάρδια. Κάτσε, κάνω μαθηματικά. Δηλαδή, άλλο θέλω να πω. Δηλαδή, στο μούχτη την ώρα που δουλεύει δεν μπορεί. Όχι, ρε. Ναι, δεν μπορεί. Τώρα μπορεί να είναι ο άνθρωπος να δουλεύει σε καμία τσιβαριά βιομηχανία. Από όσες έχουμε τέλος πάντων. Εσύ του βάζει και χέρι. Όχι να μας ακούς και στη δουλειά. Μπορεί στη δουλειά να ακούνε κάτι άλλο. Ρώτησα κι εγώ άνθρωπος. Δεν ξέρω αν έχετε εργαστεί. Ας πούμε σε χώρο με περισσότερους συναδέλφους όπου παίζει ένα ραδιόφωνο και δίνονται μάχες
το τι θα ακουστεί. Να λύξει, δηλαδή. Εγώ χρόνια που ήμουν σε εργοτάξια, τι να ακούσει. Δίπλα τη μπουλντόζα. Άλλο αυτό. Σου λέω σε ένα εσωτερικό. Κατάλαβα. Τι πρέπει να ακούσει η κερακατίνα δίπλα μαζί με τη συμμετέρα. Ναι, η κερακατίνα μπορεί να είναι ο καθένα, α πούμε. Όχι, όχι, λέμε, άμα έχει και γυναίκα, που συνήθω θέλουν κάτι πρωινάδικα του στυλ. Πώ μαγειρεύεται, ξέρω εγώ. Σιγάβρε, τσουκνίδα. Πότε έχει τέτοια πρωινάδικα στη δουλειά, ρε, στα ραδιόφωνα. Για τα ραδιόφωνα λέμε. Στη δουλειά τι θα ακού τηλεόραση, θα ακούσει. Ραδιόφωνο. Αυτό σου λέω. Έχω καιρό να δουλέψω, ρε. Δεν ξέρω πώ γίνεται. Είμαι χρόνια στην ανεργία. 2-31-0-287 και 3-8 για τηλέφωνο επικοινωνία. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή στα ιντερνετια μα βρίσκεται και μα λαϊκίζετε και επικοινωνείτε με την εκπομπούλα. Θα πάμε να κάνουμε την ανάπαυλα των 7. Θα επιστρέψουμε εδώ με τα κέρια ζητήματα. Μη φύγει κανείς. Θα δώσουμε και κανένα προγνωστικό γιατί είναι και έτσι. Φωτιάδης τηλέφωνο. Α, Φωτιάδης. Μαζί με Πασκάλη. Άμα τον ξυπνήσει ο Φούρναρης. Μείνετε συντονισμένοι το λόγο επειδή επιστρέφει ακμεότατο και δυναμικότατο. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο λόγο επειδή στο Λίμπερο 107,4. Στη δεύτερη ώρα της εκπομπούλας μας, 7 και 8 πρώτα λεπτά. Καλημερίζουμε τον κόσμο που μπαίνει τώρα στην παρεούλα μας. Έχω εδώ κοντά μου τον Νίκο και τον Βαγγέλη μάλλον απέναντι. Και συζητάμε για πάσης φύσεως ζητήματα. Ο φίλος μας ο Χάρης μας γράφει ότι στο Ηράκλειο το πιτόγυρο έχει 3,5 ευρώ. Άρα λέει θα φτηνίνει. Τι ωραία. Θα πάει 3,20. Και όντως πάρα πολλοί φίλοι έχουν γράψει ότι από τον Βόλο και πάνω ούτως ή άλλως το πιτόγυρο, γιατί αυτό θεωρούμε ως αυτό που λένε σουλάκι νότι, είναι στο 3 ευρώ, οπότε δεν μας επηρεάζει αυτή η μεταβολή. Μάλλον θα φορά τα τυλιχτά, τα νότια, τα σουβλάκια. Τα χαμουτζίδικα. Μία τα λένε σουβλάκια, μία τυλιχτά, μία το ένα, μία το άλλο. Πάρτε μία απόφαση. Πάρτε μία απόφαση πώς θα τα πείτε. Για τα κουκουλωτά που λέω Μίτσος. Κουκουλωτά, να ξέρουμε κι εμείς πώς θα τα ζητάμε. Θα τα ζητάμε με νοήματα, με νοήματα. Το ξέρεις ότι παίζει το απ' όλα και το παιδικό, ε. Το απ' όλα. Τι είναι αυτό, για βοήθησέ με. Το παιδικό είναι μόνο ντομάτα πατάτες και το απ' όλα είναι απ' όλα. Αλήθεια. Δηλαδή όταν πας στην Αθήνα να ζητήσεις να φας, ας πούμε. Τι παιδικό είναι δυνατόν. Ναι, γυρνάς και του λες ένα με κρέας, άμα θέλεις γύρω. Ναι. Και άμα θες σουβλάκι, ένα καλαμάκι σουβλάκι. Ναι, ένα σουβλάκι καλαμάκι. Δεν ξέρω. Παιδιά, εγώ πάντα συνεννοούμε είτε με νοήματα. Ή τον δείχνεις. Ή ναι, τσάκω ένα τέτοιο. Ή λέω σε κάποιον, ας πούμε, να τα μεταφράσει. Αισθάνομαι ρε παιδί μου σαν τον Ζόραν Ομπράντοβιτς, ας πούμε, σε συνέντευξη τύπου. Μου τα φέρει κάποιος, ας πούμε, τα λεγόμενα, κάπως έτσι. Πριν γίνεις με τζαλινέ. Μετά γίνομαι μελιτζανή όταν δεν βγάζουμε άκρη. Τι να πάω. Πρώτη φορά τι έπαθα εγώ στα Γιάννενα. Πάμε με τον γιο μου, δεν με έχει πει στο μεταξύ, για να πάρουμε σάντουιτς, παιδί μου, με κοντοσούβλι. Και τους λέω ένα σάντουιτς. Α, λέει δεν κάνουμε σάντουιτς. Και με λέει ο γιος μου τι είναι. Σάντουιτς ξεστινούν, το τόστ. Ναι. Έτσι, το κρύο το καλημερίζω το φίλο μου τον Κυριάκο που λέει καλημέρα άρχοντε των Ερτζιανών. Καλημέρα το είπα παιδικά. Μάλλον επηρεασμένο, α πούμε από το. Πώ το είπε στο παιδικό, δεν το ήξερα αυτό. Ντομάτα πατάτα, γιατί τα παιδάκια δεν θέλουν κέτσα μουστάρδα. Όχι. Μήπω είναι και διέτη για τι κυρίε. Καλημέρα άρχοντε των Ερτζιανών. Ακούμε πιστά. Πε και για την Κυπριακή, λέει με ρωσική. 4,30 κοστίζει. Φαρμακεία λέει γίνανε τα γυράδικα. Βέβαια, τι να σου πω. Το σιμέκο που παίρνεις για να γονέψεις το γύρο μετά είναι πιο φτηνό. Γενικά πάρα πολλές χρήσεις. Καλημέρα στη γραμμούλα. Πού είσαι ρε Μπάμπη. Έλα αγόρι μου, έλα παιχτάρα μου. Μέσα θα μπούμε με το τσάλεζ. Λοιπόν, Φούρναρη. Λοιπόν, Φούρναρη, μη ξεχάσεις του βαθιστημιού σου τη λαμπάδα, αυτή την ταπεινή λαμπάδα για να τη δώσεις. Μην την ξεχάσεις για το βαθμιό σου Φούρναρη. Μάλιστα, λαμπάδα με τσουρέκι πάνω. Και, μπράβο, ναι. Μιχάλης Αθηναίος. Έτσι. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Και σημαία του Απόλλωνα Πόντου. Ναι. Μην το ξαναπεί, θα σα πω μέσα σε τέτοιο. Άκουσες, μιλάω εγώ σένα, μην άκουσες αυτό το όνομα. Τέλος, τελείωσε ρε. Άσε τον άνθρωπο, άσε τον άνθρωπο. Θα μας τα πει την Τρίτη που θα έρθει εδώ. Λοιπόν. Ξέρεις τι κάνουν στην Κρήτη εκτός του σουβλάκι. Τι κάνουνε. Τι πιστεύεις να κάνουνε, περνάνε σουβλάκι. Κοχλιούς. Εκτός από σουβλάκι κρέας. Δεν ξέρω. Κοχλιούς ρε, σαλιγκάρια. Ξαναπάρω. Εκτός από σουβλάκι κρέας τι κάνουνε. Σουβλάκι σαλιγκάρι.
Βεβαίως, μπάμπι μου γλυκό αγόρι. Με πίτα και κέτσα πιστάλα. Όχι, 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 το βάζουνε, το κάνουν σουβλάκι, τα βάζουν σε σκάρα και τα κάνουν όπως είναι αυτό εδώ. Το κάφκαλο το βγάζουν. Μάλιστα. Τα βγάζουν, τα βγάζουν. Καλαμάκι δηλαδή, κοχλιός καλαμάκι. Έλα καλαμάκι. Και να σε πω και ένα άλλο. Την Τούμπα που είχα πάει εγώ, ναι. Τώρα θα τα πω, αλλά δεν θέλει να το κάνουμε για διαφήμιση. Ναι, να μην τον κάνουμε. Ξέρεις πως σου το έχει το νερό, το μικρό. το μικρό, ξέρεις πως σου το πόσο έχει. Το ένα ευρώ. Τι ένα ευρώ, έλα ρε, ένα ευρώ στην Ακρόπολη. 3,20 το έχει το σάντουιτς. Άνω ποταμών είναι αυτό. Ναι, και μας λένε, άρα θα φτηνίνουν. Άρα έρχονται κυρίες και κύριοι φορολογιακές απαλαφρύσεις που είχε πει κάποτε. Ναι. Πέφτουν τη μέση στα τάρτα. Γι' αυτό θα βάλω τη μάγισσα εκεί πέρα και την τέκνη από το 30. Με τη γυάλα. Άρα είπαμε 6 σουβλάκια στο challenge επί 3, 3-6-18. Πω, μέσα μπήκαμε. Μέσα μπήκαμε. Γυρνούσα από έκανα το λαϊκό δικαστήριο. Ναι. Και ήταν ιδέα, γιατί κάθεται μέχρι 3,5 ώρα, έχει βγάζει μέχρι 3,5 ώρα. Παραγωγή, 3 και 20. Βάλε και του οδηγού. Όχι, ρε, 3 και 20 και οδηγό. Τη νύχτα, ναι, 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 ναι. 2,5 κολλάμε, δηλαδή τελειώνε, όχι. Mm-hmm. 10,5 τελειώνε ο Κωστή. Mm-hmm. Και μετά λέω, κάτσε να πάω να περάσω από εκεί, έσμε. Ναι. Λέω, βάζει 2. Λέω, τι, γιατί λέω, δεν θέλω σαλάτα κι αυτά. Ναι. Και τη σαλάτα την έβαζε 30 λεπτά. 30, 20 την ξέρω τη σαλάτα. Ω, και 20, πάει αυτό. Πέθανε. Αυτό. Να, αφού σε φέρω πόδι, τι νομίζεις. Αλλά δεν πάω τώρα, κάνω να είμαι σε φόρμα και για το τάλετ και για την Anita Lines. Για να μην είμαστε τέτοιο. Γιατί να είμαστε καθώς πρέπει. Ναι. Ναι, έτσι, ναι, έτσι, μάλιστα, ναι, μάλιστα. Σαλάτα, θα βγούμε στους δρόμους την Τρίτη, έλα να ξεκινήσουμε ανένδοτο. Πήρε αυτός που βγαίνει από πρόσδετης, πώς το λένε αυτόν εδώ, ναι, είναι ναι. Δεν ξέρω τώρα από πού είναι. Εντάξει. Με ενδιαφέρει γιατί λέω ότι είναι από την Χαλκιδική. Εντάξει, κι άμα είναι από την Χαλκιδική, δηλαδή τι θα γίνει. Δεν ρωτάμε. Όχι, ρε παιδί μου, εντάξει, γιατί τον άκουσα χθες. Ρε, την εκπομπή την άκουσα 2-3 φορές. Μία στις 7 το απόγευμα, μία στις 12 και μία στις 3. Αντιβίωση, αγόρι μου, αγόρι μου. Η επανάληψη είναι μη τυρμάτιση. Μάλιστα, μάλιστα. Ναι, άκουσα το Φούρναρη και έλεγε, μου έλεγε εσύ, θα ξυπνήσει το φωτιάδι, ξέρω εγώ, και θα βάλει το μίνι μπαρ για να πάμε στο εδώ, που θα κάνεις το live. Έτσι. Πού είναι ρε Πούσικ, πού θα πάμε. Θα έρθει σήμερα, θα έρθει δηλαδή. Είπαμε, τελείωσε. Κλείσαμε, μπουκαλάκι στο άπαν, στην Άπολη. Και το πούρο μου. Τέλος, τελειώσαμε. Τέλος. Έτσι, έγινε. Καθώς πρέπει να είμαστε. Καθώς πρέπει. Γιατί μετά έχω και άλλη δεύτερη δουλειά να κάνω. Βέβαια. Τι ξέρεις. Βέβαια, βέβαια. Πες τα όλα. Θα πάρει στο φούρνο να κάνει δεύτερη δουλειά. Δεν κατάλαβε εσύ το τα βγάλω στη φόρα τι θα κάνω εγώ με το φούρναρι. Ναι, εγώ πάω. Δεν θέλω, δεν μα ενδιαφέρουν αυτά. Λοιπόν, αυτό, τα ο Πάφη τι γίνεται, πού βρίσκεται δηλαδή. Κάπου τώρα θα προσπαθεί να απορροφήσει την αύξηση στην τιμή του σουβλακίου. Ναι, ναι, θα προσπαθεί να κάνει απόσβεση μάλλον. Μάλιστα. Εντάξει, έγινε. Έγινε αγόρι. Καλά, καταιγιστικό Μιχάλης Φωτιάδης έδωσε το ρεπορτάζ. Είδες, τελικά επί Ματέο τζάμπα τρομοκρατηθήκαμε διότι okay, το 3 ευρώ για μας είναι. Αφού μπαίνει και σαλάτα στην απόδειξη το 0,30. 30 και αυτό 3,5 ευρώ έτσι το έχουμε. Για πλακίτσα δηλαδή, το σουβλάκι. 3 ευρώ στις καντίνες. Θα μεταναστεύσουμε, θα μας στείλουν εκτός χώρας. Θα φύγουμε. Τα καλύτερα. Πώς φύγανε τα καλύτερα μυαλά, τώρα θα φύγουν οι καλύτερες κοιλιές έξω. Άστε να πάνε. Κλείσουνε καντίνες. Δεν νομίζω. Αυτά δεν θα μας τα κόψουνε ποτέ. Τι να μας τα κόψουν, θα κοπούν από μόνοι τους. Κόβονται. Είδαν ότι τα ταχυβαγάδικα, ας πούμε, ρολάρουν. Σε λέει χτύπα εκεί. Θα αυξήσουν δηλαδή και τον φρέντο και τον εσπρέσο. Και αυτό θα μας αυξήσουν. Τι άλλο θα μας μείνει. Το είπαμε και την άλλη φορά. Τη λύση τη βρήκαμε. Αντί να παραγγέλνουμε 2 σάντουιτς, βάζουμε διπλή πίτα. Έτσι. Να το, να τη λύση. Εδώ. Θα αυξήσουν και την πίτα, να πούμε. Έχει έτοιμες πίτες στα σούπερ μάρκετ. Θα τα σπίτι. Έτσι, θα τα μόνο μερίδα. Διευθετήσουμε όλα. 2-31-0-287-38 τηλέφωνο επικοινωνία. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526. Λόγω επειδή στα ίντερνετ και εκεί μα βρίσκεται και συνδιαλέγεστε με την εκπομπή. Επίση ένα πάρα πολύ ωραίο θεματάκι που διαβάσαμε χθε και έχει να κάνει κιόλα τώρα. Είναι σχεδόν προεκλογικό κατά κάποιο τρόπο. Δρόμος λέει στο Μαρούσι
θα ονομαστεί Οδός Κυπελούχων Ευρώπης Σαπόρτα 2001. Όλο αυτό στο Μαρούς, το οποίο είχε κατακτήσει το 2001 με Βαγγέλη Βουρτζούμη να κόβει το τρίτο διχτάκι της καριέρας του. Είναι ο μόνος που έχει κατακτήσει πρωταθλητριών, έχει κατακτήσει Κυπελούχων. Μπράβο. Και Σαπόρτα που ήταν το μετέπειτα Κόρατς. Παίζει ακόμα. Στη Λαμία νομίζω κάπου. Όχι, τώρα. Στη Σαντορίνη ήταν. Αλλά πήρε μεταγραφή νομίζω. Πήγε κάπου στη Λαμία. Αν δεν κάνω λάθος. Μπορεί και να μην κάνω. Σαντορίνη ήταν σίγουρα. Δρόμος. Δηλαδή θα μπαίνει στο ταξί και θα λες πάνε μου στην Οδό Κυπελούχων Ευρώπη Σαπόρτα 2001-15. Ας πούμε. Ζητήσαμε εμείς από τους φίλους του Λόγο Επειδή να μας παρέχουν την σχετική έτσι τεχνογνωσία, πώς θα, αν είχαν την ευχέρεια ρε παιδί μου, πώς θα ονοματίζανε δρόμους με βάση κάποιο αθλητικό γεγονός, ας πούμε. Εσύ δηλαδή, ας πούμε, να πάρουμε να σας κάνω τώρα εδώ σας τον καλό. Λέω, Νίκο, τι δρόμο θα ονοματίζες, αν ήσουν δημοτικός σύμβουλος, αντιδήμαρχος, ας πούμε, πολεοδομίας, τι θα έκανες, ας πούμε. Πρώην δήμαρχος Πειραιά. Μάλιστα, ωραίο αυτό. Μέσα. Όταν ήθελα καταδάφιση κάπου. Έτσι. Βαγγέλη, εσύ τι δρόμο θα ονομάτιζες, ας πούμε. Νίκου Λαζαρίδη. Νίκου Λαζαρίδη, από στη... έβαλε τον κόλ στην Αθλέτικο. Στη Νίκου Λαζαρίδη. Έτσι, ωραία. Πολλοί φίλοι γράψανε βέβαια. Οδός Φαξ. Ενθυμούμενοι έτσι παλαιές εποχές, ας πούμε. Δεν το πιάσατε. Ομοειδεάτη σα προφανώ. Οδός Φαξ. Εκεί κοντά στο γήπεδο τη Τούμπα. Το 2005. Άλλοι γράψανε. Εκεί πάρα πολύ ωραίες απαντήσεις. Άλλοι γράψανε Οδός 1-1 και χ στην Τούμπα. Γράψανε κάποιοι άλλοι, ας πούμε, για την φετινή επιτυχία της ομάδας του Άρεος. Φυσικά. Τα 120 εκατομμύρια κατάφεραν να μην κερδίσουν τον Άρη ονοματιστεί. Άρα αξίζει μια οδός, ας πούμε, αυτή η επιτυχία, ας πούμε, ενδεχομένως. Και η νίκη να μες του Χαριλάου, μα είχε εικόνα με το χαμένο μπέναλτι. Να τα αρχίσαμε, πήραμε τώρα εδώ. Πήραμε εδώ τα. Πήραμε εδώ τα μπρος. Έτσι. Οδός. Έχει πάρα πολλές προτάσεις. Τώρα τη Παναχαϊκή ρίγατε, τον λέγανε. Ναι, ναι. Ο φίλος μας Δημήτρης λέει: Οδός rebound, ο Ραΐσεβιτς και μπάλα στο καλάθι. Α, ναι, είναι το τελευταίο. Ναι. Η τελευταία κούπα. Ναι, στην προσωπική του. Ποιος ήταν, χάνει δεύτερη προσωπική, παίρνει ο Ραΐσεβιτς, βάζει το καλάθι. Ένα περίεργο κύπελο αυτό. Ποιο ήταν, που κάπως λεγότανε. Στην Σαπόρτα με άλλο όνομα. Ναι, κάπω από τα πάρα πολλά. Όχι, δεν καθόλου. Ο φίλο μα ο Χρήστο λέει: ένα ποτήρι νερό στην Άουσα προ τιμή του Βασίλη Τσάρτα. Στην Έδεσα, λέει ο φίλο μα Αποστόλη, θα πρέπει να ονοματιστεί μια οδό. Εμεί θέλαμε να γίνει το παιχνίδι, αλλά αυτοί μετά μα είπαν. Και όλο αυτό ξέρει, να μπαίνει στο ταξί και μέχρι να το πει, α πούμε, να. Θα ξέρει, να έχει φτάσει. Ο φίλο μα ο Γιάννη προτείνει την οδό 14 στην Τούμπα, σκέτο. Όλα τριγύρω στην Τούμπα. Ναι, όχι. Πλατεία 14. Ναι, σωστά θα ήταν. Ο φίλος μας ο Χάρης προτείνει, λέει, την χιτσκοκικού και γκρανκινιολικού γωνία. Όπου λέει θα είναι κάποια διασταύρωση χωρίς ορατότητα, κατά προτίμηση. Προς τιμήν του μεγάλου εθνικού μας speaker Δημήτρη Χατζηγεωργίου. Ο φίλος μας ο Γιούρης μας λέει: Οδός πεσόντων των χαμένων δελτίων. Αυτό θα είναι ένα μνημείο, μάλλον. Να στηθεί. Τι, πού να το βάζαμε, στην Αριστοτέλους. Ξέρω εγώ, κανονικά. Κάψε, χαριλά. Και να πάει να καταθέτει, να αφήνει το χαμένο σου δελτίο εκεί, ρε παιδί. Ναι. Πώς, ας πούμε, ξέρω εγώ, στην Αμερική. Στον Αθηναϊκό, με την Αμερική. Μπήκα. Στην Αμερική δεν πετάνε παλαιά παπούτσια πάνω στα καλώδια της ΔΕΗ. Ναι, προς τιμή, ας πούμε, των βετεράνων του πολέμου και όσων έχουν χαθεί, ας πούμε, στις όποιες μάχες. Έτσι. Και εμείς εδώ να πηγαίνουμε να αναποθέτουμε τα κουπονάκια μας. Τα δελτία. Να φτάσουν αυτά. Την κάρτα, ας πούμε, του ΟΑΣΤ και τέτοια. Ο φίλος μας λέει, στη λεωφόρα Αλεξάνδρος, ο φίλος μας ο Χρήστος λέει, την οδό τι λαλάκα είναι προς τιμή του Σέρτζιο Μακαριάν. Θα ήταν ένας πολύ ωραίος δρόμος. Καλά στο Αγρίνιο, αυτό δεν ξέρω να το θυμόσαστε. Οδός Γκόλη Ρουφιάνα. Συγγνώμη για το τέτοιο, αλλά ήταν μια έκφραση, ήταν μια περιγραφή όταν ο Πανετολικός ανέβηκε από τη Γάμα στη Β' σε ένα μπαρά στη Νέα Σμύρνη. Με μια συγκλονιστική περιγραφή ενός τοπικού speaker που είχε περιγράψει με αυτό ακριβώς τον τρόπο το θέρμα που πέτυχε ο Πανετολικός. Καλαμάτα, αυτός ο Καραούτσος, πώς το λέγανε. Καλαμάτα, στην Καλαμάτα. Γεωργούτσος, καλά, εντάξει. Πολεοδομικό συγκρότημα αφιερωμένο. Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη. Ναι, εδώ δούλευε και στα Σπορτ του Βορρά. 8 χρόνια ήταν ο Γεωργούτσος. Στο ΆΚΑ, ας πούμε, να έχει οδό Φιγελίμπε. Ο φίλος μας ο Σωτήριος.
και το everyday λαλακία στο Ηράκλειο, α πούμε, προ τιμήν του μεγάλου του Τζενάρε Γκατούζο, είναι προπονητή της Μίλαν, μην το ξεχνάμε αυτό. Δεν μπορώ να το πιστέψω ακόμη αυτό, ότι ήρθε, έφυγε από τον Όφι ως αποτυχημένος και πήγε ως υπηρεσιακός στη Μίλαν και παρέμεινε. Ακόμα δεν πρέπει να τον έχουν. Πρέπει να βρίσκεται ακόμα στη Μίλαν. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα σας. Καλώ τον αγαλό σου. Μια και είπε για τα δελτία, που είπατε μάλλον. Έτσι. Ο ειδικό μα πήρε τηλέφωνο. Εχθές, επειδή βλέποντας ας πούμε αυτούς τους αγώνες, λέω ότι δεν μπορεί να βγουν και τα φυσιολογικά. Κάποιο θα σπάζει, κάποιο θα σπάζει. Δεν μπορεί, κάποιο θα είναι. Το μαντεύω ότι είναι η Arsenal. Την παίζω διπλό. Ας over Chelsea. Δεν το λες όμως και την Arsenal, δεν τη λες ότι έσπασε το δελτίο. Η Arsenal ήταν. Εντάξει. Εντάξει, να σου πω κάτι. Την Νάπολη δεν είναι στα καλά της. Ναι, φαβορή έδινε ο Μπουκ, έδινε την Νάπολη. Αυτό θέλω να σου πω. Κατάλαβες. Και ας over την Τζέλσι, όπου τι μάτσι έγινε αυτό το παλιχθές, δεν το είδα βέβαια, αλλά ναι. Πρέπει να γίνει καλό. 4-1 στο ημίχρονο είναι πλασματικό το 4-3, μετέπειτα πέτυχε τα τέρματα. Στις περισσότερες φορές έτσι γίνεται, φίλε μου, βλέπεις το σκορ. Ναι, και λες, αυτό, ναι, αλλά δεν ήταν αμφίροπο δηλαδή, το έχει καθαρίσει η Τζέλσι από πάρα πολύ νωρίς. Ναι. Ναι. Και άσο τη Βαλένθια και παίζω goal και over την Άιντραχτ με την Μπενφίκα. Ένα πολύ καλό δελτίο χθες. Δυστυχώς χάθηκε στη λεπτομέρεια. Δεν το είδα το μάτς βέβαια, δεν το έκατσα να το δω την Άιντραχτ. Αλλά δεν ξέρω γιατί η Μπενφίκα δεν σκοράρισε χθες. Δεν μπορώ να καταλάβω. Σε μια φάση το είδα στο 70. Γενικά στα εκτός η Μπενφίκα δεν ήταν καθόλου καλή. Σε όλη την διάρκεια. Εκτός τον πάγκο νομίζω. Από όλη την φετινή της ευρωπαϊκή περιδιάβαση. Γιατί από όσα σας έβαλε, 4 δεν σας έβαλε. Στο πάγκο 1-4 δεν είχε λήξει. Πόσο, ή 0-4, πόσο έληξε. Ας μας βοηθήσει κάποιος Αργιανός. Αυτός το ξέρει καλύτερα το αποτέλεσμα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί όμως δεν ανήκει και θες να βάλει καλά γκολ για να περάσει κιόλας. Από αυτή τη λογική το έχω ξέρει κιόλας. Πήγαμε στο κουβά. Τα πεσόντα δελτία. Θα πρέπει να έχουμε ένα μνημείο έτσι, που να τα εναποθέτουμε. Σάκης κουβάς από τα μέγαρα. Γερή να είμαστε να χάνουμε. Κοίτα, την τετράδα τώρα των Europa και τις τέτοιες τις ξέρετε. Έτσι την τετράδα. Μπορείτε να φανταστείτε ποια ομάδα δίνουν φαβορί στο Europa. Ποια είναι τα μη τελικά για βοήθησέ με λίγο. Να μάθουμε, να πληροφορηθούμε. Είναι η Βαλένθια με την Άιντραχτ. Όχι, με την Τζέλσι. Όχι, Άιντραχτ είναι Άιντραχτ τέτοιο. Άρσεναλ και Τζέλσι Βαλένθια. Ποια δίνει η φαβορή, ξέρετε. Λογικά την Τζέλσι. Λογικά την Τζέλσι. Όχι. Δεν δίνει την Τζέλσι. Την Άιντραχτ θα δίνει. Ναι, αλλάξαν τα κόσκα. Τους Γερμανούς θα δίνει. Την Άρσεναλ δίνει. Την Άρσεναλ, μάλιστα. Καλά, εντάξει, με τίποτα. Λούζερ. Και στο Τσάμπιον. Μπαρτσελόνα. Μπαρτσελόνα. Αλλά κανονικά πρέπει τη Λίβερπουλ να δώσει. Αλλά έτσι, δεν πειράζει. Για να οικονομήσουμε εμείς. Α, μπράβο. Έγινε. Σε ευχαριστούμε. Φιλιά, φιλιά. Τσαό, τσαό. Συνεχίζουμε με τους οδούς. Με τους οδούς. Εντάξει. Μια ωραία. Ναι. Στη Φιλαδέλφια. Τι. Βάτραχος. Οδός Βατράχου. Στην Φιλαδέλφια έχει οδός Μέριλιν. Δεν έχω καταλάβει για ποιον λόγο. Μέριλιν. Σε λίγο έχουν και οδό Πίτερ Πάν να πούμε. Εντάξει, έχει οδό Μέριλιν. Κανονικότατα, ναι. Τι έχω περπατήσει και την έχω δει μπροστά μου, ας πούμε. Εγώ ποτέ δεν κατάλαβα τη δικιά μας εδώ, τη Μορκεντάου. Ο Μορκεντάου. Τα έλεγε ο Λευτέρης για το Μορκεντάου. Τα έλεγε, άλλο το προσέχαμε. Ο Μορκεντάου ήταν. Παγκόσμιο πόλεμο, μπορεί να είναι κάτι Γάλλοι. Ναι. Γιατί εδώ μέσα δεσπερέ. Ήτανε πρέσβης, κάτι ήτανε ρε παιδί. Ναι. Έχει. Και Μακένζι Κιμ. Ψώνιο όνομα, ναι, Μακένζι Κιμ. Είναι το δεσπερέ που έχει και ωραίο ακουστικά. Ωραίο δεσπερέ. Είναι από το τέτοιο εις απάνω. Λεμπέτ και τα λοιπά. Έχουμε πολλές. Είναι τουρκικό, ναι. Γαλλικό είναι το λεμπέτ. Δεν τουρκική έκφραση. Όχι, σε παρακαλώ. Σώπα καλέ. Ναι, εννοείται. Δεν μας αφαιρέσεις εδώ την. Κουκλουτζάς όμως. Κουκλουτζάς είναι. Είναι τουρκικό, όμως. Τέρμα. Χαρμάνκιο ή και τέτοια, ας πούμε. Αφού οδηγηθήκαμε τώρα από τις. Έτσι, ναι, τοπονίμια, είναι καλό αυτό. Ναι, μάλιστα. Εδώ γράφει ένας κακεντρεχής φίλος του ΠΑΟΚ. Ότι. Για το να πω, λέει και εγώ το δικό μου, λέει στη Χάρη Λάου που σας έχει απέναντι. Ο Δός λέει ανσανσέρ. Εντάξει. Τι σας έβαλε τώρα τις πρίζες. Αφού έτσι συμβαίνει. Τι. Τώρα εμείς άμα πούμε δηλαδή από ταινίες ας πούμε ο
αυτοί με τα δαχτυλίδια, πώς το λέγανε. Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών. Υπάρχει ο Άρχοντας των Κουλουριών. Σωστό κι αυτό. Το οποίο είναι το remake της παλιάς ταινίας, ο Βαρκάρης των Πρεσπών. Αυτό είναι όμως άλλο, είναι για ταινίες. Τώρα μην πάμε στις ταινίες. Θα μπορούσες να πεις μια μέλισσα τον Αύγουστο. Τόσα χρόνια, ας πούμε, για τον Πάπ. Μπράβο, σωστό. Αλλά άλλαξε όμως αυτό. Να που τελικά. Το αλλάξανε, δεν άλλαξε. Δεν επιβεβαιώθηκε η προφητεία του Άγγελο Αναστασιάδη. Τον Μάιο, τι. Τον Απρίλιο είμαστε καλά. Το Μάιο, πολύ ίσως και. Όλοι είναι καλά. Όλοι, και καλά. Όλοι ελπίζουν. Μπορεί και, πιστεύουν. Και καλύτερα. Γιατί μέσα σε όλα αυτά έχουμε και το παιχνίδι της Κυριακής και τον παροξισμό που επικρατεί. Για το η γηγενή ώρα, η στιγμή να δούμε. Έχουμε την αγωνία πώς θα το γιορτάσουν οι παοξίδες αυτό το πρωτάθλημα. Τι μπουζούκια θα πάνε, τι κουστούμια θα φοράνε. Θα φέρουν πάλι κανένα αθηναϊκό όνομα. Θα φέρουμε τα αεροπλάνα, θα στα πω. Εγώ δεν θα δίνω δουλειά εδώ στον τοπικό τον καλλιτέχνη να πούμε. Έτσι. Εντάξει, πέρυσι Πάολα. Πέρυσι ήταν Πάολο, προπέρυσι είχαν φέρει τον Αργυρό. Ίσως επειδή έλεγε εγώ Αθήνα και εσύ Θεσσαλονίκη, ας πούμε. Πες τα από τώρα, γιατί και ο Ζαγόρας θα έλεγε για το δίχτυ. Πριν έλεγε για το δίχτυ και δεν άκουσε κανένας. Πριν τον Ολυμπιακό, βρε, βάλτε ένα δίχτυ, βάλτε ένα δίχτυ. Να βάλουμε ένα δίχτυ στα μπουζούκια. Είναι ένα δίχτυ. Πες τα. Δίχτυ ωριμότητα. Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Μάλιστα. Γιατί έχουν γίνει λεπτομέρειες για τα πάντα. Αλλά μου πει, δεν είναι ώρα για μπουζούκια, γιατί έχει και το μάτς του Κυπέλλου την Πέμπτη, οπότε χαμηλάει μπάλα. Καλά, και αυτό τώρα τους λυπάμαι. Δηλαδή, πήρες ολόκληρο πρωτάθλημα μετά τα 4 χρόνια και δεν μπορείς να πας ούτε ένα μπουζουκάκι. Λίγο να ξεσκάσει. Έστω μια ταβέρνα, ρε παιδί μου. Θα φύγουν από τα μπουζούκια και θα πάνε αλλού, ρε. Με ένα ντουέτο, ας πούμε. Ένα φτωχομπούζουκο να παίζει, ας πούμε. Λίγο πυθικότσι, κάτι. Τον είδα δύο φορές και κατουρούσε τον νηπτήρα στα τέτοια. Μα κάνει ωραίε εικόνε πρωί. Όχι, ρε, τα έχω επιτύχει. Αν δεν πέφτει, τώρα πάει για τσίσα μετά. Τον παίρνω τηλέφωνο τον πατέρα και του λένε κόσμου τα λεφτά. Καλημέρα στην γραμμούλα. Έλα, Πέλε, καλημέρα. Καλώ τώρα, καλώ τώρα. Εγώ Αργιανό είμαι, έπεσα σε κουβέντα από αξίδωνα, αλλά δεν πειράζει. Όχι, ρε, όλοι οι Αργιανοί είναι εδώ απέναντί μου. Μη στα χωριέσαι. Α, μπράβο. Χαιρετώσε του Αργιανού λοιπόν εκεί απέναντί σου. Ναι. Λοιπόν, εγώ μια παραγγελία έχω να πω, ρε Μπάμπη. Παρακαλώ. Ένα παράπονο. Ναι. Όποτε σα ακούω, είχε βάλει κάποτε ένα ωραίο τραγούδι. Ναι. Για του αγρότε. Το δεν μπορώ να το βρω πουθενά, ρε Μπάμπη. Για του αγρότε. Δικό σου τραγούδι. Άδικό μου το Γιαρμά. Όχι. Μάνα τα πράγματα. Μάνα τα για τους εταιρισμούς. Ναι, αυτό είναι για το Γιάρμα. Αν μπορείς, βάλτε να τα ακούσω μια φορά. Επειδή είναι δικό μου, θα το βάλω. Με συγκινήσεις. Είναι δικό σου. Δικό μου είναι, δικό μου είναι. Ναι, ναι. 100%. Είσαι αγρότης και σε συγκίνησε. Αγρότης είμαι, ρε Μπάμπη. Για μας δεν γράφει κανείς τίποτα. Δεν μόνο εγώ. Έχω δύο. Έχω ότι ο αγάπη σου είναι για μας και το μάνα τα πρόβατα μας φάγανε τη φούντα. Αλλά αυτό είναι αυτό είναι για ειδικό αγροτικό προϊόν. Αυτό δεν μου αρέσει με τη φούντα. Αλλά ο Γιαρμάς, επειδή είναι κυροδάκινο και εγώ είμαι κυροδάκινο παραγωγό, αυτό είναι πιο ωραίο. Ωραία. Μ' αρέσει που μιλάς για τους συνεταιρισμούς, είναι και κοινωνικό. Βέβαια, πάνω απ' όλα, πάνω απ' όλα. Και σαν Αργιανοί είμαστε κοντά με τη Γεωργία. Έχουμε. Είμαστε λαϊκά παιδιά. Και ένα τελευταίο για το Μορτζεντάου, ρε. Ναι, ναι, για πες. Ρε, ο Μορτζεντάου ήταν υπεύθυνος, νομίζω, για το προσφυγικό. Mm-hmm. Δεν είχαν βάλει μια επιτροπή. Το 10 του 20. Γάλλος του μιλάτε. Ναι. Μάλιστα. Το 10 του 20 για το προσφυγικό. Ναι, ναι. Για την αγροτική και αστική εγκατάσταση των προσφύγων. Εθνικότητα, κάτι... εθνικότητα τι ήταν. Ο λαός του λόγω επειδή είδατε γνώσεις, δεν πέφτει τίποτα χαμού. Έτσι. Λοιπόν, σας χαιρετώ και πάμε στο τραγούδι. Για την πάρτι σου. Φιλιά, φιλιά, φιλιά. Με συγκίνησε ο μπαγάσος. Κυρίως για το Μορκεντάου. Ναι, αλλά όχι. Καλημέρα στη γραμμούλα. Να παίξεις δικό σου. Καλησπέρα, Μπαμπή. Καλώς τον αγαλώστο. Τι κάνουμε. Είμαστε πάρα πολύ καλά. Ξέρε, μία από τις καλές οδούς γύρω από το γήπεδο του Άρη είναι μία. Είναι με διπλή ονομασία, το διαλέξεις εσύ. Ναι. Ή οδός Φορτούζη ή ο οδός Κολάρου. Πάρε όπως θέλεις. Οδός Game Over επίσης. Φλίπερ, στα λέω. Είναι μία από τις δυο. Οδός Φορτούζη, ο Φορτούζης βρε τον έριξε που έλεγε ο Κυρακλειδέας. Ο Φορτούζη ρε τον έριξε. Ναι, ναι, σωστό, σωστό και αυτό θα μπορούσε. Όντως. Έτσι, τι καμπάνες είναι αυτές που ακούγονται, τι έγινε. Όχι τώρα, μόλις έδωσε, τι έσπαινε μόλις έδωσε. Α, εγώ γιατί νόμιζα ότι άκουγα καμπάνες, ό,τι να είναι. Όντως, όντως, ναι, γιατί μόλις έφτασα, μόλις παρκάρ. Μπήκε το Hellbells. Μπήκε το Hellbells του ΠΑΟΚ, για την εισαγωγή. Καλό Σαββατοκύριακο. Φιλιά, 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 φιλιά. Φαντάζεσαι, έξω εγώ να έρθουν οι ACD στη Θεσσαλονίκη και να τους πιάνουν Αργιανοί Κυρακλειδείς και να τους λένε καλά ρε Άγκους Γιάνγκ να πούμε. Δεν μπορώ να σε ακούσω τώρα με αυτό το Hells Bells. Προχθές έπαιξε σε ένα γάμο παοξί και έκανε την είσοδό του με Hells Bells κανονικά στο... Εντάξει, παοξί. Μετά άκουσε Μπατμανίδη όμως και δεν το χάλασε. Νιώθω πολύ ευλογημένος που ήμουν σε εκείνη την αυλία πάντως. Στο ΆΚΑ. Λοιπόν,
Θα πάμε να κάνουμε το διάλειμμα με τον φίλο ήρωα ακροατή που ζήτησε Μπάμπι Μπατμανίδη και θα του παίξουμε, κυρίες και κύριοι, το κομμάτι σε μια πολύ πρόχειρη ηχογράφηση που είχαμε κάνει. Μεγάλη πρόχειρα, πράγμα. Όλα πρόχειρα, είμαστε του προχείρου. Τι να... Αλλά τώρα έχουν την μορφή του χείρου που λέει και ο Σουρής. Του γύρου, μη σου πω. Έτσι λοιπόν, και επιστρέφουμε, μείνετε συντονισμένοι. Καλημέρα! Επιστρέψαμε! 7:41 βγήκαμε τέτοια ορμή που νόμιζα ότι τώρα ξεκινάει η εκπομπή. Αλλά τώρα τελειώνει. Να είχαμε κι άλλο τόσο! Να τα λέμε για λιγουλάκι ακόμη στους εθέρες. Καλημερίζουμε αυτούς που τώρα προσθέτεται στην παρεούλα μας. Καλημερίζουμε τον φίλο μας τον Φώτη που μας λέει ίσως για κάποια ανακρίβεια που είπαμε πριν ότι καλημέρα λέει δεν ήταν ακριβώς έτσι με την Ατλέτικο. Δεν ήταν αποκλεισμός δηλαδή απευθείας σε διπλά παιχνίδια, ήταν όμιλος. Πρώτη είχε βγει η Λεβερκούζεν και δεύτερη και δεύτερος είχε βγει ο Άρης. Όντως ο Ευαγγέλη όμιλος δεν ήταν, όμιλος. Ναι, γιατί μάλλον εγώ θα το είπα εν τη ρήμη του λόγου, έτσι κατάλαβα με το Σάιπο. Και όμιλος με αλλιώς τα παιχνίδια, με διπλά παιχνίδια, γιατί διπλά παιχνίδια. Πιο παλιά ήταν πάλι όμιλοι, αλλά με μονά παιχνίδια. Όταν ξεκίνησε όταν το Europa, ναι, καλά ήταν. Ήταν με πέντε ομάδες. Τη και... χρονιά που παίξαμε με, το... με την Bayern και κράτησε τον όμιλο χαμηλά, να πούμε, και δεν πέρασε ο Άρης. Και ο Πάκ δεν είχε παίξει τότε, δεν είχε περάσει και παίξει με την, νομίζω με την Άιντραχτ. Και... δεν θυμάμαι καθόλου, πάμε τότε τον Πάκ, τον όμιλο καθόλου. Ναι, ναι. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Να σε κάνω το γουρνάκι, να σε κάνω το τέτοιο, τη τέτοια του τσιου τσιου, θέλω να σε κάνω την κουκουβάγια, τι θέλω να σε κάνω το γαϊδούρι. Καταρχήν, καλημέρα τον Βαγγέλη μου, συγγνώμη, δεν ήξερα γιατί είχε, και καταρχήν να πω τον άλλο, άσε να μιλήσει ο Βαγγέλης. Ναι, όχι, εδώ τον έχεις απέναντί σου. Όχι, για εσένα, γόρι μου, δεν τον αφήνει ο διπλανός. Α, έφυγε ο διπλανός, τώρα μιλάει ο Βαγγέλης. Βαγγέλη μου, αγόρι μου, τι έγινε, καλημέρα. Καλημέρα, Μιχαλάρα, καλά παλικάρι μου, καλά, δόξα τω Θεώ. Ρε, πούστη, δεν ήξερα. Δεν θα λες, ρε, το δεύτερο αυτό που... Πρόσεχε λίγο. Το... δεν ήξερα, λέω, δεν ήξερα ότι είναι... Διακριτικός. Ναι, ναι. Δεν ήξερα, εντάξει, πήρε φόρα και δεν σταματάει. Ξεκίνησε από τη Σταυρόπολη και ήρθε εδώ στο εξωτικό τριάδι ο άλλος. Καλάρα, άμα σε ξαναχρεώσουν ένα ευρώ το νερό στην Τούμπα, θα έρχεσαι σπίτι να πίνεις. Τι είναι ένα ευρώ, Ευαγγελή, άκου να δεις, ναι, είναι, ξέρεις, είναι στην κάτω Τούμπα, δίπλα στη Μαρμίτα, στο Λαϊκό Δικαστήριο. Να δώσει και εσύ λίγο ακόμα, να δώσει και... Όχι, δεν το ξέρω. Και διευθύνσει έτσι πως το πάει. Ναι, εντάξει, ένα σάντουιτς και ένα τέτοιο, μέργαινε 4.70. Τι κάνουμε, 4.70 παίρνεις μερίδα φαγητό, ρε εσύ. Μετά τις 12.20. Μετά τις 12 το πήρες. Μετά τις 12 το βράδυ. Ναι, είναι σαν το... σαν το ταξί, πάει δημιουργία. Ναι, μετά τις 12, ναι, είναι και αυτό. Μου θυμίσεις σαν το ταξιά. Καλημερίζουμε τους ταξιδίδες. Έτσι, δώσε. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Καλά, δηλαδή. Καλά τους κάνεις, όλο τον κόσμο το σκέφτεσαι. Να σε καλά. Εσύ θα με βάλεις να κάνω το τσάλετ. Ναι. Πότε να κάνω για να πω για τα γουρούγια έτσι. Του τσιου τσιου. Πότε να κάνω... πότε να κάνω... Κλείσε, θα λυποθυμίσουμε. Γεια σου, καλά. Μπήκε μενόμενος ο Τύρης Δασκαλάκης
Για αυτό που είπα πριν και νόμιζα ότι κάτι έκανα. Και μάλλον ίσως για τα μέτρα και τα σταθμά του Σωτήρη, όντως κάτι έκανα, μεγάλη πατάτα. Λέω ότι κάτι έκανα, ας πούμε, εδώ ηχοληπτικά με το σταθμό. Μου ήρθε, μου μεταφέρει την απόλυσή μου και μου λέει: δεν ήταν η Άιντραχτ, ήταν η Στουτγκάρδη. Πρόσεχε τι λες. Ότι τρώμε πέσιμο από τους συναδέλφους μας, κυρίες και κύριοι, εδώ στο Λίμπερο. Μεγάλη Πάπυρους, Λαρούς Μπριτάνικα ο Σωτήρης ο Δασκαλάκης. Ασύλληπτες γνώσεις και τα στατιστικά στοιχεία. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, δεν μας περίμενε εδώ. Καλημέρα. Κοίτα τώρα, ξεπεσμός. Ναι. Ο άνθρωπος πήγε και πλήρωσε για ένα σάντζιτς και ένα νερό. Εγώ ρε φίλε, κάτω από 20 ευρώ δεν έχω αφήσει ποτέ σε γυράδικο. Τσάλετ. Εσύ βρε γατάκι που θες και τσάλετ, πήγες, πήρες ένα σάντουιτς και ένα νερό και πλήρωσες 4 ευρώ. 4,20. 4,20. Ναι. Δηλαδή πήρες, μπήκες στο σαντουιτζάδικο μέσα και πήρες ένα σάντουιτς. Ένα. Και ένα νεράκι, ούτε καν κοκακόλα. Και ένα νεράκι, και θες και τσάλετ. Ούτε ζύρο. Ναι, και τσάλετ, βρε γατί. Με 30 λεπτά τη σαλάτα. Ναι, θα μου επιτρέψεις να τον υποστηρίξω όμως. Να τα όμως, έτσι εδώ. Για τι πράγμα ρε Βαγγέλη. Τι ώρα πήγε. Και τι ώρα μπαίνεις εσύ και αφήνεις το εικοσάρικο. Εσύ μπορεί τι να μπαίνεις μεσημέρι και ο Μιχαλάρας πήγε βράδυ. Ποιο μεσημέρι είναι, ωστόσο ο άνθρωπος μετά τις 10.30 παραγγέλνει. Εκεί χτίζεις το κορμί. Αφού έχει φάει το βραδινό. Ναι. Κατάλαβα. Έχεις φάει βραδινό την μπανάνα με τα κέλοξ και τα γιαγούρτια εκεί πέρα. Και κάθε 10.30 γι' αυτό ακούς λόγο επειδή σηκώνεις από τις 6 δεν μπορεί να κοιμηθείς. Και λες μακάρι να έχω αϊπνία για να ξαναφάω. Μακάρι να έχω αϊπνία. Εντάξει τώρα. Είδατε τώρα τι γίνεται, έτσι. Mm. Ο Μίσος από τη Βέρεια με τα σηκωτάκια, τις σκεπαστές και τις χουχουλωτές και λοιπά είναι 80 κιλά. Εμείς με αυτές τις αηδίες έχουμε γίνει 500 κιλά αηδία, να που λέει και ο Ζήκος. Κάτι κάνει, κάτι κάνει. Κάποιο, ίσως το πρόγραμμα αυτό, το κάνει το πρωί. Το οξυγόνο, τα καίει, το οξυγόνο. Κοίταξε, άμα γίνεσαι ντύρλα μια μέρα και κοιμάσαι κανένα δυο, μετά. Δεν τρώει πιτόγυρα. Ναι, σωστό, σωστό, σωστό. Αυτό, δηλαδή, εμάς μας χαλάει η πίτα και το κρεμμύδι. Όχι, θα μας πάρει τώρα κανένας επαγγελματίας και με το δίκιο του θα πήρε παιδιά. Γιατί διασπείρεται ψευδείς ειδήσεις, πώς μας υποφουρνάρεις. Αυτός ο μύθος ότι παχαίνει το ψωμί, ναι, και έκραζε όλους τους υπόλοιπους, θα βγει ένας πιτογυράς και θα λέει αυτός ο όχι, μύθος ότι τα πιτόγυρα παχαίνουν. Δεν παχαίνει το πιτόγυρο, παχαίνει το χοιρινό Ολλανδίας. Γιατί είναι με φύραμα του κερατά. Βέβαια. Αυτό που τρώει ο Μιτσάρας από πάνω είναι καλαμπόκι, σιτάρι και τέτοιο. Άρετε, γιατί εγώ λέω ότι παχαίνει η πίτα και το κρεμμύδι, ο γύρος, οι πατάτες και η μπουσταρδοκέτα. Αυτό το κρεμμύδι, βέβαια, εννοείται. Και στο ψωμί. Να υποστηρίξω τον φίλο μου τον Δημήτρη, mm-hmm, δεν παχαίνει το ψωμί. Το σουσάμι. Mm-hmm. Το σουσάμι παχαίνει. Αυτό είναι η ζημιά. Βέβαια, δηλαδή είναι σαν εγώ... το τσιναρέλαιο, όπως το λένε, που είναι τελείωση. Είναι... Θα σωθούμε μόνο άμα βγουν κουλούρια Θεσσαλονίκης χωρίς σουσάμι, έτσι, φίλε. Και ξέρεις από ποιον άκουσα, άκουσα ότι ο κουλούρης είναι αριανός. Χωρίς λοιπόν, πλακά. Το είπε ο Ζαγόρας. Το είπε ο Ζαγόρας και στο βράδυ ή το μεσημέρι. Ο κουλούρης είναι αριανός. Δεν κάνω πλάκα. Ο δικός μας. Ποιος, υπάρχει άλλος αγοράς. Όχι άλλος κουλούρης. Ο Κίμωνας μπορεί να εννοήσει τον Κίμωνα. Ρε, όχι, τον για τον Κίμωνα μπορεί. Ναι. Εντάξει. Για το δικό μας. Ναι, δεν ναι, νομίζω. Ναι, ναι, ναι. Ωραία, ωραία. Θα το βγάλουμε τα σουσάμια. Γατάκι, δεν θες ένα σάντουιτς και ένα νερό πήρες 12 η ώρα το βράδυ. Να σε πω, Δευτέρα μετά τα πανηγύρια. Έρχεσαι από εδώ. Δευτέρα, Τρίτη, ρε. Ε? Δώσουμε ένα διήμερο για να πούμε. Εντάξει, καλά. Έγινε. Θέλω να πας εσύ. Φιλιά, φιλιά. Καλημέρα, καλημέρα. Γιατί έχουν κρυφτεί όλοι οι φίλοι του ΠΑΟΚ, ας πούμε. Πρέπει να βρούμε κάποιον τη Δευτέρα να έρθει να μας μεταφέρει. Είναι σε άλλο συνεφάκι τώρα. Λες, δεν έχουν ανάγκη. Είναι αλλού τώρα. Τώρα τι, εμείς τι τώρα. Εμείς μέσα γίνει. Να έρθουν να κερδίσουν λεφτά. Αυτή είναι στον Άρη τώρα. Στον Άρη βλέπω να στέλνει αποστολή. Φαντάζεσαι, αλλά είναι και μεγάλο ηλικία. Ο αστροναύτης ο Ομογενής, ο δικός μας, ναι, που πηγαίνει στο διάστημα με σημαία του ΠΑΟΚ, ο φίλος του Ιβάν. Αχ, πώς το λένε ρε παιδί μου. Καταρχήν σε τόσο μεγάλη ηλικία, για εκεί τι συνταξιωτικό έχουν στη Ρωσία, ας πούμε, ο άνθρωπος. Πώς το λένε τώρα, μου διαφεύγει το όνομά του. Όχι Γκαγκάρ, ο Γιούρι. Ο Γιούρι Γκαγκάρ, το ζόμπι. Τα ρηχευμένο πτώμα. Έλα ρε, είναι ένας Έλληνας ομογενής, πόντιος, αστροναύτης, με μουστακάκι. Γκαγκαρίδης. Με άσπρα μαλλιά, δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα το όνομα. Πρέπει να το γκουγκλάρουμε δηλαδή. Ο οποίος έφυγε και τώρα αποστολή και μάλιστα πριν από μία εβδομάδα και είχε κόσμο που τον ξεπροβόδισε με σημαίες, ας πούμε,
ελληνικές, με σημαία του ΠΑΟΚ απ' έξω κτλ. Πριν από χρόνια και ο αρχηγός του στόλου. Αργανάκι. Όχι, ρε, έλεγε. Του ρωσικού στόλου. Ναι, βέβαια. Μάλιστα. Εγώ για το συγκεκριμένο προλαβαίνω. Μήπως είναι ο Κετσερίδης. Ο Χατσερίδης. Προλαβαίνω να το στείλουν καμιά αποστολή στον Άρη, φαντάζεσαι. Αλλά ναι, είναι μεγάλο ηλικία και ακόμα άνθρωπο δουλεύει και εκεί δεν πάνε καλά τα πράγματα στη Ρωσία. Βέβαια. Αργού να σου δεξιοδοτηθούν. Βοηθήστε τον άνθρωπο να πάει εκεί στην Άσα κατευθείαν. Θα έβγαινε τώρα. Αν είχαμε εδώ μια ελληνική δημόσια διαστημική υπηρεσία όπω έχει προαναγγείλθει, ίσω να ήταν και πολύ καλύτερα. Σε άλλο σύμπαν στα σύννεφα πάνω, όπως μας λέει εδώ ο φίλος του Άριος Νίκος, είναι οι οπαδοί του ΠΑΟΚ που περιμένουν ένα γωνιόδος την Κυριακή. Το πώς θα πανηγυρίσουν αυτό το πολυπόδιτο. Έχουν διάφορα γραφτεί για εξέδρες, για τελετουργικά, για πυροτεχνήματα, για το ένα, για το άλλο, για λευκούς πύργους, για γιγαντοοθόνες, για... Έχουμε αγωνία πάντως πως θα είναι αυτό. Είπαμε, η δικιά μου έτσι αγωνία είναι αν οι καντίνες που είναι στην Τούμπα, αν θα μετακινηθούν στο Λευκό Πύργο και αυτές μαζί με τη μάζα του κόσμου. Είναι θέμα άδειας πήρανε, λες. Συρμός. Και πώς θα γίνει αυτή η μεγαλύτερη μετακίνηση, ας πούμε, καντινών. Είχαν στηθεί την προηγούμενη Κυριακή και περιμένανε επιματέως την κατάκτηση του πρωταθλήματος, αλλά δεν ευνόησε ο καιρός. Τώρα εσύ λες για τον ΠΑΟ και τα πανηγύρια, και εγώ παράλληλα κάνω σκέψη ότι παίζουμε στο Αγρίνιο με τον Πανετολικό. Ναι, έχουμε και αυτό. Και το προλάβαμε να δώσουμε και προγνωστικά. Αυτό τώρα, ξεχαστήκαμε μέσα στα πανηγύρια. Καλημέρα στη γραμμούλα. Φιόντορ με φι. Φιόντορ Νικολάγεβιτ. Γιουρτζίχιν. Ναι. Η γυναίκα του είναι η Λαρίσα Γιουρτζίχινα. Γιουρτζίχινα, αυτό πως λέγαμε, ναι. Παναγιώτενα, Κόστενα. Ναι. Αυτό είναι συνήθως. Μάνα με τους 7 σου γιους, ξέρω. Μάλιστα. Αυτό πάνε στις Ρωσίδες, παίρνουν συνήθως παλιά, πέραν τα ονόματα των ανδρών τους. Έτσι, Ντόνκοβα, που λέγαμε. Που θα είναι ο πρώτος διευθυντής της Ελληνικής Υπηρεσίας Διαστήματος. Πόσο χρόνο είναι ο άνθρωπος και του στέλνουν. Τον περιμένουν να κατέβει, φίλε. Μόλις κατέβει, θα τον κάνουν κατευθείαν διευθυντή στην NASA, στην ελληνική, στην Ελλάσσα. Έτσι. Λοιπόν, το 59 είναι γεννημένο. Άκου τώρα τον άνθρωπο και πάει ακόμα. 59 χρονών. Τα φεγγάρια να πούμε. 60 μπορεί... δηλαδή, κοντά στα 60. Και εμείς ανεβαίνουμε σε ένα 27. Και νομίζουμε ότι ταξιδεύουμε στο χωροχρόνο, θα μου πεις. Αυτός, φίλε, πρέπει να έχει αίσθημα μετά το 83 που είναι. Θα βγει στα 67, να ξέρεις. Θα αγοράσει τίποτα. Θα πει σε κανένα ρεφλαράκι. Δεν με δηλώνει τίποτα εκεί, πάλι ο Λατζιέρι. Θα αγοράσει του στρατού τα αίσθημα, ρε. Να σε ρωτήσω κάτι. Σύνταξη, έλα. Πώς καταλαβαίνεις ότι ένας διαστημάνθρωπος είναι Έλληνας? Ανοίγει το παράθυρο, τι. Δεν φοράει κράνος. Ναι, ρε φίλε, κάγκουροι όλοι δικοί μας να μπουν χωρίς κράνος εκεί. Αυτό από μικρό το που κολλάς, από τα παπάκια, ρε, και σε πάει. Και διαστημόπλε μετά, παιδιά, παίζει ένα κορυφαίο βίντεο στο YouTube από την εποχή δεκαετία του 90-94-95, όπου μόλις έχει βγει ο νόμος για την υποχρεωτική χρήση κράνους και ζώνης ασφαλείας. Θυμάστε, παλιά ήταν ανεξέλεκτα. Ναι, και μετρούσαμε τώρα σαραντάρια έτσι κάθε Σαββατοκύριακο. Και είναι τώρα στην Αθήνα μέσα στους δρόμους, ας πούμε, ο ρεπόρτερ και παίρνει συνεντεύξεις από τους οδηγούς. Αν θα φοράνε ζώνη και τέτοια. Και ήταν όλοι σε φάση, πώς λέμε μαγιά. Τώρα. Ναι, πώς λέμε τώρα ότι εγώ θα καπνίζω όπου θέλω. Και ναι, μας... ήταν έτσι. Έλαρε τώρα εμένα ζώνη, θα μου πεις, ας πούμε, και τα λοιπά. Ο Έλληνας μπορεί με τη ζώνη. Εκείνα τα χρόνια τα ωραία. Το ίδιο λένε τώρα με το κτηματολόγιο. Όχι, δεν το δηλώνω, ρε. Ας έρθει να μου το πάρει. Έτσι. Γιατί ξέρεις, άμα δεν δηλωθούν αυτά, μετά από πόσες αναβολές θα δώσουν. Και λέγανε στεγνά, θα τη φοράμε, λέει, λίγο, αλλά θα τη βγάζουμε μετά. Κοίταξε, μέχρι το 1989 ήταν δικαιολογημένη η μη χρήση κράνου. Για να ανεμίζει η χέτη. Ναι. Σωστό. Από εκεί και πέρα, όταν άρχισαν να φεύγουν οι χέτες, άρχισαν σιγά-σιγά να φοράνε κράνος δηλαδή. Μάλλον είναι οι βουλευτές ποιος θα πρωτοεισάγει τη μάρκα που πληρεί τις προϋποθέσεις για να
Έτσι γινότανε. Μάλιστα. Ναι, ναι, όλοι έτσι κάνανε. Σε ευχαριστούμε, φιλιά, τσάω. Λοιπόν, έχουμε και προγραμματάκι Super League. Να δώσουμε και τις προτελευταίες μας προβλέψεις για τη φετινή σεζόν. Είναι η προτελευταία αγωνιστική ημέρα. Το πρωτάθλημα ολοκληρώνεται στις 5 του Μαγιού, στις 7 την Κυριακή, όλα τα παιχνίδια. Ενδιαφέρον υπάρχει μόνο στην ουρά της βαθμολογίας και φυσικά το τυπικό της κατακτήσεως του πρωταθλήματος από τον ΠΑΟΚ, που χρειάζεται μόλις ένα βαθμό απέναντι στον υποβιβαστέντα Λεβαδιακό. Κατά τα φαινόμενα, γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει κιόλας και με τις αναπροσαρμογές, αναδιαρθρώσεις. ΑΕΚ Λάρισα, η Λάρισα καίγεται για βαθμούς, έχει 31, έχει την τελευταία αγωνιστική των μάλλον αδιάφορο Ολυμπιακό βεβαίως. Καίγεται γιατί θέλει ένα πονταλάκι, έχει από κάτω Ξάνθη, Αστέρα και Όφη. Θα το πάρει το διπλό Κούγιας, μέσα στο... Όχι, λες εσύ, ο πρώην πρόεδρος της ΑΕΚ, πάλε ποτέ και κάποτε. Αλλά Κούγιας με Μελισανίδη βέβαια, έχουν μεγάλα, έτσι, το καλοκαίρι, τα προηγούμενα καλοκαίρια έχουν παίξει και αυτά και ιστορίες. ΑΕΚ Λάρισα, λοιπόν, σκοράκια δίνουμε. 1-1. Εσύ, Νίκο, λέγε, γρήγορα. 2-0. 0-1 θα κερδίσει. Εγώ δίνω έτσι βόμβες τώρα εδώ. Ατρόμητος Παναθηναϊκός. Και αυτό αδιάφορο το παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός είναι στους 33. Ο Όφη έχει 28 ή 5 βαθμούς. Θέλει ένα πονταλάκι για να σωθεί. 0-2. 0-2 θα κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Δίνω έτσι την τρέλα μου. Για πες. Χι. Πώς είναι το παιχνίδι. Ναι. Ατρόμητος Παναθηναϊκός. Πες το σκοράκια, θα καταγραφούν αυτά στον υπερκοπιό. Ναι. Καθαρά, 1-0. Εντάξει, καθαρά, αφήστε με να λέω εγώ εδώ τώρα τα τρελά μου. Λαμία Ολυμπιακός. Εδώ σας θέλω. Διπλό και όβερ. Διπλό και όβερ. 0-3. 0-3, συμφωνώ στο 0-3. 0-1. 0-1, εντάξει, οκ, okay, πάμε. Ξάνθη Απόλλων Σμύρνης. Η Ξάνθη βρίσκεται στους 29 βαθμούς και καίγεται για πόντους και δεν έχει κάνει καν νίκη νομίζω στο δεύτερο γύρο. Ήρθε στιγμή νομίζω της πρώτης νίκης. Εγώ θέλω να ρωτήσω τον Χρήσανθο κάποια στιγμή που είχε πει ότι ο Απόλλων Αθηνών θέλει βαθμούς όταν είχε παίξει ακόμα στο Χαριλάου από τότε για να πάρει τα τηλεοπτικά. Από εκείνη δεν έχει πάρει, δεν έχει σταυρώσει βαθμό μου φαίνεται. Ναι, και δεν θα σταυρώσει νομίζω απέναντι στην Ξάνθη. 1-0 θα κερδίσει η Ξάνθη θεωρώ. 1-0. Λέγε Νίκο γρήγορα. Είπα 1-0. Όφη Αστέρας Τρίπολης, αυτό είναι το μάτς αγωνιστικής. Δηλαδή, αν θα πάμε στα καφενεία να δείχνουν ΠΑΟΚ φιέστες και τέτοια, εμείς θέλουμε να δούμε το Όφη Αστέρας Τρίπολης. 28 Όφη, 29 Αστέρας Τρίπολης. 0-2. 0-2, βόμβα του Αστέρα. Βέβαια, τι Όφη τώρα ψηλά τον Αμανέ. 2-1. 1-1 θα το δώσω εγώ. Να, ένα χικάκι. Πανετολικός Άρης. Αδιάφορο το παιχνίδι πλέον. Ο Άρης στην πέμπτη θέση. Σαν αδιάφορο μπορεί να κερδίσει. 0-1. 0-3. 0-3. Α, εμφαντική νίκη. 1-2 θα το δώσω εγώ. Πανιόνιος Πας Γιάννενα. Ο Πανιόνιος έχει σωθεί οριστικά. Ο Πας Γιάννενα είναι στους 27 βαθμούς. Ο Πανιόνιος έχει σωθεί με ερωτηματικό. 35 έχει. Αν θα πληρώσει οι αδειοδοτήσεις και τα λοιπά, ναι. Για να δώσω. Παίζουν μετά και τα χειρότερα. 0-1 το δίνω αυτό. Και πάω Κλεβαδιακός. Το παιχνίδι τη Φιέστα. 0-0. Ξέρεις τι υποθυμίες θα έχουμε. Γιατί. Μα παίζει το παγκόσμιο. 3-0 το δίνω εγώ. Κάνα δούμε γραμμούλα. Καλημέρα. Καλά, ρε, μ' αφήνεις απ' έξω. Α, μα δεν ήξερα ότι είσαι εσύ. Γρήγορα. Δύο λεπτά έχουμε, μείνανε. Σε εκείνα και θα λέμε και πόλεις και αυτά που λέγαμε και την άλλη φορά. Έτσι, έτσι μιλάνε. Λέει ο Φούρναρης, προγνωστικά της παρέας χωρίς Φωτιάδη και Χριστίνα είναι φραπές χωρίς αφρό. Λέγε, ΑΕΚ Λάρισα, γρήγορα, πες τα. ΑΕΚ Λάρισα, η ΑΕΚ έχει τα από την πόλη που είναι. Βάλε 2-0. Μην κάνει ηγητικά. Ατρόμητος Παναθηναϊκός. Ατρόμητος Παναθηναϊκός. Βάλε 1-0. Λαμία Ολυμπιακός. Η Λαμία που έχει τα προφητερότητα τριγωνάκια αυτά εδώ πέρα. Από κεντρική Λαμία που είναι. Βάλε 2-1. Κεντρική Λαμία, διάλε. Ξάνθη Απόλλων Σμύρνης. Τα προφητερότητα. Ξάνθη που έχει εκεί τα προφητερότητα. Καλά προφητερότητα. Ναι, πώς θα το πόλη, για. Ναι. Την πόλη, για, πώς. Ναι. Πες τον να μην περάσω μέσα από το καλώδιο, μη φωνάζεις. Πες, Ξάνθη Απόλλων. Ξάνθη, βάλε το 1-0, άιντε τώρα. Άιντε, Όφη Αστέρας. Όφη, κοπέλια, είσαι με τα κοπέλια. Κοπέλια με τα καρδιάκια με τα κουφού. Βάλε 2-0. Έφαγες όλο τον χρόνο με τα ηχητικά, Πανετολικός Άρης. Τι να κάνω τώρα, που με φταίς εσύ. Εγώ φταίω, λέγε. Λέγε και μη μιλάνε. Λέγε,
Λέγε. Πόσο? Τάγαρο. Πανετολικός Άρης. Βάλε τον Άρη 2-0. 2-0. Πανιόνιος. Ναι, είναι από εδώ, από την πόλη. Από την πόλη. Όλοι από την πόλη είναι. Πανιόνιος, πας Γιάννενα. Πανιόνιος, ναι. Γιάννενα, ναι. Τα Γιάννενα με τα αρνιά και με τα κοψίδια και με αυτά, βάλω το 2-0. 2-0, ποιος, τα αρνιά ή τα κοψίδια. Τα αρνιά. Τα αρνιά, τα Γιάννενα δηλαδή. Και πάω, κλεβαδιακός. Πάω με τα πέστα, με το πατσάρες και με τα σουβλάκια και με τα καντίνες, βάλω το 3-0. 3-0, σε ευχαριστούμε, σε φιλούμε, καλό Σαββατοκύριακο. Μποντζόρνο. Και η γραμμούλα μισό δευτερόλεπτο γιατί κλείνουμε. Καλημέρα. Μας περίμενε, δεν μας περίμενε μετά τον καταιγιστικό Φωτιάδη. Λοιπόν, ώρα να αναχωρήσουμε. Να μην καταχραστούμε τον χρόνο του Κωστή Τσαρού που ακολουθεί και θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι και τις 10. Ευχαριστώ τον Βαγγέλη, ευχαριστώ και τον Νίκο που κάνα την έκπληξη. Αποχαιρετήστε και εσείς τον κόσμο εδώ στο ένα μήνυμα χαράς και αισιοδοξίας και ενότητας πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλα, φάνηκε. Έτσι, έτσι, έτσι. Πάνω απ' όλα Σαλονίκη. Έτσι. Γεια σου, μάνα. Ευχαριστούμε Σαλονίκη, πάρα φτωχομάνα, πολύ τους ακροατές. Έτσι, αυτά. Καλό Σαββατοκύριακο, συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ και μπράβο στον Άρη για την Ευρώπη. Έτσι, φιλιά, τσάω.